Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και άγρια Θεσσαλονίκη που λέει και μια ψυχή. Και καλό μήνα. Καλός θα είναι, εγώ νομίζω. 1 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν μας βρίσκει εκεί που θα θέλαμε ακριβώς. Όχι. Είναι σαν να λες θέλω να πάω Καλαμαριά και να καταλήγεις Κρίνη. Αλλά εντάξει. Δίπλα. Πάλι εκεί είσαι. Στον ίδιο δρόμο είσαι. Ναι, μωρέ, τώρα σιγά το πράγμα. Κουτούλησα για το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, Λίμπερ 107,4 ακούτε. Μπουγάτσα με hangover σε αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Με δεύτερη αγωνιστική Super League. Ειρήνη Φράσκου. Και Ελένη Κούλου. Παρέα στο μικρόφωνο για να σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα νέα της εβδομάδας που πέρασαν. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Τελείωσαν. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν. Ποιος είπε τη φοβερή ατάκα του έδινε ό,τι ήθελα και εκείνος έκανε διακοπές και ανέβαζε selfie. Ποιος έκανε τέτοιο πράγμα και σε ποιον. Ποιος ανεβάζει selfie στις διακοπές. Για το όνομα του Θεού, δηλαδή, σαν να ακούς κάτι πολύ περίεργο. Τι νομοσχέδιο πάει να περάσει που θα αλλάξει πραγματικά τις μέρες μας. Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πότε ξεκινάει, τι έφεραν οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες, με ποιο μάτς ξεκινάμε στην Τούμπα. Το κάρμα της έφερε. Όλα εδώ. Τις έφερε η κληρωτίδα. Ναι, τις έφερε το κάρμα, ξεκάθαρα. Δηλαδή άκουγε ένα μήνα, μια εβδομάδα, τι έλεγαν οι φίλοι της ΑΕΚ για την... Όχι, κορίτσι μου, δεν είναι μόνο το μία εβδομάδα. Είναι τι έγινε από το Φλεβάρι και πέρυσι. Καλά, ναι, και αυτό. Γιατί καλή η θεία η Τασούλα, αλλά υπάρχει και η θεία Δίκη. Και κάποια πράγματα έρχονται στο δρόμο σου, τα βρίσκεις μπροστά σου. Και έχουμε τέτοια αποτελέσματα κληρώσεων. Όλα θα τα πούμε εδώ. Και καιρό έχουμε και κίνηση έχουμε. Ο κόσμος φεύγει για μπάνια, Ειρήνη. Ακόμα. Ακόμα. Έφτανε το βάφτισμα του, έφυγες, κάτσε εδώ πέρα. Τι κάνεις, πώς πέρασε αυτή τη βδομάδα? Αυτή τη βδομάδα, όπως πέρασες και εσύ, νομίζω, πάνω κάτω. Από τον παράδεισο το ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο, ναι, γιατί ακόμα είπαμε, είμαστε στον ίδιο δρόμο, εντάξει, ναι. Σε δίπλα μονοπάτι, αλλά στην ίδια πορεία κινούμαστε. Κοίταξε, δηλαδή, η Αριστοτέλους, ας πούμε, είναι μεγάλη. Μπορείς να πας Αριστοτέλους επί της Τσιμισκή, μπορείς να πας και από τη Μητροπόλεως. Πάλι Αριστοτέλους. Δεν πήγαμε Μητροπόλεως που είναι τα ακριβά, πήγαμε Τσιμισκή που είναι τα ντεμή. Σαν να πει λαϊκοί άνθρωποι. Μην λέτε τα κάνουμε τώρα αυτά. Να σου πω κάτι. Στεναχωρέθηκες πολύ? Όχι. Θα σου πω. Εκεί στο. Καταρχάς, στο 1-0. Στο 1-0, εντάξει, εννοείται ότι είπαμε. Τελείωσε. Το έχουμε. Ναι. Εντάξει, για το έχουμε. Είμαστε καλά σήμερα. Όταν χάσαμε, όταν δεν κάναμε γκολ την ευκαιρία για το 2-0, λέω δεν πειράζει, μωρέ, θα βάλουμε αφού ναι. Το έχουμε τώρα, πάνε καλά, θα βάλουμε τώρα σε λίγο. Και επειδή το γκολ της Μπενφίκα ήρθε σε μια στιγμή ανύποπτη με τη ροή του αγώνα, ναι. Δηλαδή ήταν εκεί που περίμενες να γίνει το 2-0, έγινε ξαφνικά το 1-1, ήταν αυτή η παγωμάρα ότι... Μπορούμε πάρα, τώρα. Αλλά λες μετά, και τώρα πας μόνο για νίκη στο 1-1, ναι. Έτσι δεν σε συμφέρει. Και λες ότι, εντάξει, και είμαστε όμως. Μέσα. Στο 1-2. Παιδιά, στο 1-2. Θέλω να σου πω ότι ήμουν στο γραφείο και δεν το κατάλαβα τι έγινε στην αρχή. Δηλαδή, κοιτούσα και έλεγα, όχι, δεν μπορεί να έγινε αυτό. Όντως κάτι άλλο έχει γίνει. Δηλαδή, πρέπει να έχει σφυρίξει νωρίτερα και να μην μετράει αυτό που είδαμε τώρα. Και ήρθε το 1-2 και αρχίσαμε στο μυαλό μας να κάνουμε τα μαθηματικά ότι τώρα δηλαδή εμείς πρέπει να βάλουμε... Άλλα δύο γκολ. Ναι. Και όταν το συνδέβησε πες λίγο ότι σφίξαμε. Καλά, στο 1-3, εγώ στο 1-3 ακόμα το πίστευα. Να σου πω στο 1-3 και εγώ μετά λέω ζόρικα, αλλά έχει ένα ημίχρο, ναι. Δηλαδή. Μπράβο, έλεγα τουλάχιστον να σπάμε με το 1-3 στο ημίχρονο. Για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα, να μπουν στα ποδητήρια να ηρεμήσουν, να τους μιλήσει ο Λουτσέσκου και μετά να μπεις και να κάνεις την ανατροπή. Μετά λες όμως δύο ανατροπές τα δύο τελευταία μάτς στην Τούμπα. Και με τέτοιους αντιπάλους. Και με τέτοιους αντιπάλους. Δεν παίζεις τώρα με μια μικρομεσαία ομάδα της Super League για να πεις ότι εντάξει, για να μην ξανηγόμαστε, δεν θα πούμε δεν παίζεις και με τη Βίντι. Δεν έπαιζες όμως με την Μπέρνλι. Αυτό με τη Βίντι να μην το λέμε. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό ο ΠΑΟΚ να συναντά ομάδα που έχει παίξει λίγο καιρό πριν άλλη ομάδα. Ναι. Είχε γίνει και με την Καραμπάχ, με την Καμπάλα. Α. Που είχε θέμα με τον, που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και μετά παίξαμε εμείς με την Καμπάλα, έτσι. Mm. Το θυμάσαι.
Ναι, απλά τώρα ήταν το ότι και η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Πεφίκα και εμείς με τη Βίδη. Μπράβο. Δηλαδή ήταν ότι εμείς, φυσικά, εντάξει όχι άδικα βέβαια, εδώ και μία εβδομάδα, δύο λέγαμε ότι ποια Βίδη ας πούμε, εντάξει, Ναι. και αυτά, σιγά την ομάδα, σιγά το βαθμό δυσκολίας που έχουν αυτά τα παιχνίδια τώρα, σε σχέση, φυσικά τα συγκρίναμε με αυτούς που κληρωθήκαμε εμείς έτσι, Ναι. δηλαδή σε σχέση Γιατί με ο τους δικούς μας ΠΑΟΚ αντιπάλους. κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν ολόκληρο όμιλο Champions Ναι, League. προφανώς. Η ιδέα της ΑΕΚ μετά το 1-4 ότι καλά 4 κοφά μέσα στην έδρα σου. Ορίστε. Πάρε την Challenge, Πεφίκα τώρα. challenge Accepted. accepted. Όλα τα Έβλεπες How I Met σύμπαν. Your Mother. Ναι. Εντάξει. Ναι, challenge accepted. Challenge Δηλαδή, accepted. δείξε μας τι μπορείς να κάνεις με την Πεφίκα. Αν μπορείς να φας λιγότερα, αν μπορείς να βάλεις περισσότερα από τα στην Ναι. έδρα σου. Και εμείς θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Βίντεο. Κάπως έτσι πάει. Θα δείξει. Εντάξει, αισιόδοξοι Το είμαστε. φθινόπωρο είναι μεγάλο. Να πούμε για όσους δεν ήταν σε αυτή τη χώρα χθες ότι ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Τζέλσι. Έτσι. Η Ελένη Μπούντου Κι πιστεύω εγώ Τζέλσι πανηγύριζε, είμαι. Κι εγώ δηλαδή Τζέλσι είμαι. πιστεύω άρχισε να μαζεύει τις ζακέτες της, να τις βάζει στη βαλίτσα για να της έλεγε μόνο τζακέτα να Εν πάρεις. τω μεταξύ, πότε το συζητούσαμε κάτι για την Τζέλσι, λέγαμε μέσα στη βδομάδα με την Ελένη. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν πριν το μάτς με την Μπενφίκα ή μετά. Ότι φαντάσου, ας πούμε, να Ναι, έρθει θέλει εδώ. πολύ να πάει. Δεν ξέρω αν θα πάει τελικά, αλλά ξέρω ότι θέλει πολύ να Δεν πάει. υπάρχει περίπτωση. Δεν το χάνει, Δεν λες. χάνεται αυτό το Γιατί υπήρξαν παιχνίδι. καλοί ενδιαφερόμενοι από το γραφείο και Ξέρεις τυπώντας το ότι μείγμα. οι πτήσεις δεν υπάρχουν. Να πούμε ότι μαζί μας στην παρέα είναι ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Γνωστή εγκυκλοπαίδεια του ΠΑΟΚ και συζητούσαμε το πιο νωρίς για τις πτήσεις και μου είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή εκείνα τα 70 τα πάνε έλα, τα ωραία. Όχι, δεν υπάρχουν, Έχουμε ναι. πάει τώρα στο 250 Ναι. φεύγα. Πλέον αυτέ τι τιμέ είναι, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι. Επειδή ο βαφτισμιός μου θέλει να πάει να δει τον ΠΑΟΚ με τον Όφη που παίζουμε Ναι. την επόμενη αγωνιστική κάτω στην Κρήτη. Και κοίταξε, εσύ βρήκε γύρω στο 80. Μόνο δηλαδή για πτήσει Πολύ εξωτερικού. καλά είναι για Κρήτη, γιατί για Ναι, Κρήτη 80. εγώ όλο βρίσκω κάτι, όχι μόνο για καλοκαίρι, Ναι. κάτι 250 για εκεί. Βέβαια, τα έχει κλείσει πάνω. Δηλαδή, πάει γήπεδο Και και. έρχεται αυθημερών. Ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι, αλλά και πάλι. Δηλαδή πας Κρήτη να μην κάτσεις ένα βράδυ να πιεις πέντε ρακές. Ναι, πρέπει να κάτσει. Πώς το βαστάει η Αλλά ξέρω. καρδούλα του και το σηκώτη του να Είναι φύγει. λίγο μικρός. Α, γι' αυτό. Καλά, όταν λέμε λίγο μικρός, είναι 18, ας πούμε. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που θα πάνε Κρήτη για το παιχνίδι το βλέπουν και λίγο μια χαρά Σεπτέμβριο, σε αυτή εκεί πέρα μέχρι Νοέμβριο κάνουν Όχι, μπάνιο. Θα άνετα. συνδυαστεί ένα τρίμερο. Ναι, είναι και φιλόξενοι. Έχουμε Ναι. και κοίτα. Μας αγαπάνε κιόλας πολύ τους Έχουμε και Βορειολαδίτες. κατσίκι. Α, να. Ο Τελιγιανίδης θα κεράσει πέντε Μπράβο, ρακές. ναι, Δηλαδή θα παιδί πει μου, ο θα πας εκεί Παναγιώτης, πέρα. ελάτε δώρε, κοπιάστε, Κοπιάστε, συντεκνή. συντεκνή. Λοιπόν, να δώσουμε τον καιρό για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι δίνει η Για πες ΕΜΗ στον για κόσμο. σήμερα. 27 με 33 βαθμούς, νοτιοδυτική άνεμη, τίποτα, στα δύο μποφοράκια. Αυτά για τη Θεσσαλονίκη και μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, καθαρός ουρανός, θερμοκρασία στους 29. Μια χαρά. Κασάνδρα, πρώτο πόδι. Ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 27 με 33 και εκεί το ίδιο και στους ανέμους και στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι τα ίδια. Μια χαρά, ούτε καύσωνα. Φέτος δεν έκανε σαραντάρια, παιδιά. Ευτυχώς. Εκείνα τα καλοκαίρια που ψινόμασταν, όχι συνέχεια, αλλά πετούσε δύο-τρία κύματα μέσα στο καλοκαίρι, που έλεγες πω πω θα τελειώσει, θα έρθει ξέρω εγώ Τρίτη να πατήσει ένα μπουρινάκι. Φέτος δεν σταμάτησε να βρέχει και να κάνει αυτές τις θερμοκρασίες έτσι μέχρι 35, Αν και εγώ αυτή 36. τη βδομάδα πολύ ζεσθενόμουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είχε. Ναι. Βέβαια την Τετάρτη που πήγαμε γήπεδο ήταν ωραία. Και μέσα στο γήπεδο, εσύ ήσουν γραφείο, αλλά και μέσα στο γήπεδο ενώ είχε εκείνο το βράσιμο από τα τσιμέντα από νωρίς, την ώρα του παιχνιδιού φυσούσε αεράκι. Τουλάχιστον δεν είχαμε εκείνο το Εντάξει, ήταν και αργά, αποπνικτικό. ήταν. 10 η ώρα. Αλλάζει από φέτος και το Champions League έτσι. Θα είναι και αυτά ώρες νομίζω 10. Και 8 παρα 5 και 10 θα είναι τα παιχνίδια φέτος. Πάει εκείνο το παραδοσιακό 10 παρα 4. Το ξέραμε, 10 βράδυ, Που 9 λέγανε οι μεγάλες ώρα πεζαρία ομάδες. τηλέφωνο. Ναι, εκείνο το. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν 10 παρα 4. Τώρα δεν Ναι. θα το λένε. Όλοι φέτος 10. Τέλος. Κατευθείαν. Και 10 ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ. Με Ναι. την Τζέλσι στην Τούμπα. Συνειδητοποιούμε ότι θα έρθει. 10 είναι. Νομίζω 10 είναι. Το είδα χθες.
Θα το τσεκάρουμε στο διάλειμμα και θα δώσουμε όλο το πρόγραμμα γιατί έχει βγει. Συνειδητοποιούμε ότι θα έρθει ο Εντένο Αζάρ εδώ, έτσι. Θα πας να του και που είναι μιλήσεις. Η Ελένη Μπούντου να πει ότι θα έρθει και ο Νταβίντο Λουίζ. Α, έχει. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος θα κάτσω έτσι περιμετρικά τον security. Ναι. Και απλά θα περιμένω μήπως μου ρίξει ένα βλέμμα. Μου αρκεί. Δεν ζητάω πολλά πράγματα. Νταβίντ Λουίζ. Έφυγε ο Κουρτουά. Να τον στείλουν στην. Θα βλέπαμε και τον Κουρτουά. Τον Εντέν. Ναι. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι. Το θυμάμαι ότι τον ξεχώρισα από το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Αυτό το παιδί. Α. Με Μαουρίτσιο Σάρι. Με Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο η Τσέλσι, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Διότι παίζει κανένα ρόλο. Παίζει και μεγάλο ρόλο με ποιον θα είναι στον πάγκο. 8 είναι το match. Άμα το γράφει έτσι θα τον μπέρδεψα. Μπορεί να τον μπέρδεψα με το εκτός, δεν ξέρω. Το εκτός είναι 10 με την Πάτε. Με την Τζέλσι θα το πούμε όλο το πρόγραμμα. 10 είναι και εκείνο. Εντάξει, μπέρδεψα με το εκτός έδρας. 8, εντάξει. 8, μια χαρά. Τέλεια ώρα. 10, 12 ώρα θα τελειώσετε και τα ρεπορτάζ. Μια χαρά. Τέλειωμε. Ναι, ναι, εννοείται. Θέλω θα να σου πω ότι. Να γλεντήσουμε μετά την νίκη. Βρέθηκα στη Ντούμπα και τη Δευτέρα και την Τρίτη για άλλες δουλειές. Αυτό που γινόταν από τα βαν, τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε. Δηλαδή, έπαιρνα τους φίλους και έλεγα, παιδιά, φαίνεται το επίπεδο του Champions League. Η Ντούμπα ήταν γεμάτη από τη Δευτέρα το πρωί. Με βαν εξωτερικών μεταδόσεων. Ξέρεις, κλασικά υπάρχει το ένα το μεγάλο της παραγωγής του συνδρομητικού, όποια από τα δύο και αν μεταδίδει το παιχνίδι, άντε να υπάρχουν και ένα-δύο μικρά του κρατικού κτλ. Ναι. Από τη Δευτέρα, για να περπατήσεις, ας πούμε, από την μπουτίκ προς την 4, έπρεπε να κάνεις ολόκληρο κύκλο γιατί ήταν 7-8 φορτηγά μεγάλα. Τα τριαξονικά που λέμε. Υπήρχαν παντού δημοσιογράφοι, ξένοι. Κάποια στιγμή ήταν ένας τραβούσε τα εκδοτήρια βίντεο. Δεν χάνανε τίποτα. Τίποτα. Champions League σου λέει, άμα περάσουν αυτοί. Γιατί τώρα με Τσέλσι σε χαλάει, βλέπεις εσύ διαφορά. Βλέπεις διαφορά. Ναι, και δεν έχει, δηλαδή η Τσέλσι άσχετα που είναι στο Europa, δεν έχει καμία διαφορά, θεωρώ εγώ, σε δυναμική, ας πούμε, με τις ομάδες που παίξαμε ήδη, κυρίως με την Μπενφίκα, δηλαδή. Οκ, okay, είναι στο Europa, δεν είναι στο Champions League, αλλά αν κοιτάξεις την ομάδα σαν ομάδα. Συνειδητοποιούμε ότι είναι η Μπενφίκα Champions League και όχι η Chelsea, ας πούμε, έτσι. Τώρα έτσι πως το είπαμε, ναι, τώρα που το λες. Η Μπενφίκα είναι στο Champions League και η Λουντογκόριτς είναι Europa. Η Μπενφίκα είναι Champions League και δεν είναι η Chelsea. Ούτε Μίλαν. Ούτε Μίλαν. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Είναι η δομή που το έχει χτίσει η UEFA. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να δώσει βαρύτητα και στο Europa League τα τελευταία χρόνια. Το με το να υπάρχουν μεγάλες ομάδες. Και ο Σάρι, θα διαβάσουμε σε λίγο τις δηλώσεις του, θέλει να το πάρει και όλο στο Europa. Α, θέλει να το πάρει. Ναι, ναι, ναι. Θα ζοριστεί λίγο. Και με τα στατιστικά του ΠΑΟΚ, καθόλου απίθανο. Λες. Δηλαδή, ομάδα που θα παίξει μαζί μας. Να πούμε τουλάχιστον ότι μετά ξέρεις, τουλάχιστον εμείς παίξαμε την πρωταθλήτρια. Ναι, ισχύει. Δεν το έχουμε σε τίποτα. Ξέρεις ότι περισσότεροι την περιμέναν την Τζέλσι. Ανοίγεις τον κατάλογο με τα ποτς, πώς είναι τα κουβαδάκια στις σκληροτίδες και λες ποια είναι η πρώτη Τζέλσι. Ναι, με την Τζέλσι θα τη έχουμε. Γιατί πάω και εσύ, κλασικά. Ναι, ναι. Μα εντάξει, πολλοί το ήθελαν κιόλα. Ναι. Δηλαδή, ήθελαν πολύ Τζέλσι. Εγώ ήθελα και μια Άιντραχτ. Γιατί είναι ο αγαπημένος μου ο Ρέμπιτς. Άντε Ρέμπιτς, από την Εθνική Κροατία. Το ήθελα πολύ. Όχι, του χρόνου ελπίζω να τους συναντήσουμε στην Ευρώπη. Μα κάνει το Champions League, ας είναι τα παιδιά, και να έρθει του χρόνου, άντε. Ή μπορεί, επειδή η Άιντραχτ είναι σε άλλο όμιλο, να κληρωθεί και να συναντηθούμε τύπου στην φάση των 32. Ναι. Όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον όμιλο, με Τσέλσι, Μπάτε Μπορίσοφ και Βίντι, μπορεί να περάσει σαν δεύτερος. Νομίζω ότι το όχι. Βέβαια, θα μπορούσε να μην είναι της Τσέλσι το μάτς στην πρεμιέρα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τη Μίλαν, την έχει τελευταία αγωνιστική. Να έρθει τύπου η Μίλαν αδιάφορη. Ελένη, με την κλήρωση του Ολυμπιακού και καθόλου να μην την είχε, πάλι δεν θα περνούσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και η κλήρωση του Ολυμπιακού. Και τη ΣΑΕΚ, θα σου πω, στη ΣΑΕΚ υπήρχαν και πιο δύσκολοι όμιλοι που θα μπορούσαν να είχαν πει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και αυτός που είχα, δεν τον λες εύκολο. Μπενφίκα, Άγιαξ και Μπάγερν. Ναι, τι. Είναι 6 παιχνίδια, δηλαδή τι να κάνεις τι. Ποιο να διαλέξεις. Ποιο, άντε και παίρνεις το ένα, άντε και παίρνεις το δύο. Πάλι είσαι.
Θυμάμαι πριν χρόνια ήταν κάποια στιγμή που η ΑΕΚ είχε προχωρήσει στην Ευρώπη έχοντας μόνο ισοπαλίες. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Με Ντέμι. Ναι, 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 ναι. Ισοπαλίες, ναι. Νομίζω ήταν με Ντέμι Νικολαίδη στο ρόστερ τότε. Άμα ήταν με Ντέμι Νικολαίδη. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για την κίνηση. Για όσους έχετε ξεκινήσει για Χαλκιδική, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν πτώει κανέναν. Ο καιρός είναι κανονικά για θάλασσα, για μπάνιο. Όσοι δεν δουλεύετε ή δουλεύετε και θα φύγετε έτσι προς το μεσημεράκι, αξίζει να πάτε γιατί θα έχει μια χαρά καιρό. Είναι τα τελευταία ούτως ή άλλως Σαββατοκύριακα. Πόσο να κάνει ακόμα, δηλαδή να το πάει να κάνουμε παρέλαση με μαγιό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, όχι. Όχι. Ναι, άντε αυτό, άντε και το επόμενο. Το επόμενο έχει και διακοπή στο πρωτάθλημα. Μια χαρά. Στο επόμενο κάνεις και τετραήμερο. Εμείς έχουμε μια πολύ ωραία πρόσκληση, κάτι η παρέα που καθόμαστε τέλος πάντων στην Κερκίδα, στο γήπεδο, κάθε χρόνο, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, λόγω των διακοπών για τις εθνικές ομάδες, κάνουμε ένα παραδοσιακό μάζωμα στην Αρναία. Με φαγητό, ναι, ψήσιμο, ψησετρώγε, με ένα προτζέκτορα, που το προβάλλουμε έτσι σε αυτό το ειδικό το, την οθόνη, που παίζει όλη μέρα συνθήματα. Ναι, αυτό. Από εκδρομές, από δικό μας υλικό που έχουμε. Τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα σκληρό δίσκο, το βάζουμε να παίζει όλη μέρα. Μία τεράστια τσανάκα, πώς το λένε, καζάνι, που κάνει τη σούπα εκεί με την προβατίνα, ψήσιμο στα κάρβουνα και τσιπουράκια. Έτσι, ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Αρναία. Μια χαρά. Οπότε, λογικά, θα το συνδυάσουμε τη διακοπή με ένα ταξιδάκι. Έτσι, ένα τριήμερο, διήμερο θα το κάνουμε. Και προσφέρει το καιρός. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση, στη Μουδανιών. Από το πρωί η κίνηση είναι ομαλή. Αυτή την ώρα, όμως, έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζονται διάφορα μικροπροβλήματα εκεί στο ύψος της Σοζόπολης, καθώς στο ρεύμα προς το γειτονικό νομό έμεινε ένα λεωφοριάκι. Και αυτό είναι φυσικά αρκετό για να σταματήσουμε. Μπράβο, για να δούνε τι γίνεται, γιατί έχει μείνει, εννοείται. Το κλασικό. Λίγο μετά την ανηφόρα της καρδίας, δηλαδή είναι παραδοσιακά τα σημεία. Νομίζω ο στοίχημα, άμα ήθελε, μπορούσε να τα βάλει στο στοίχημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, τι ώρα θα ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα στην καρδία, στην ποτίδα, στη γέφυρα, στην Καλυθέα και στο φανάρι της Νικήτης. Είναι τα κλασικά σημεία. Εκεί λοιπόν, λίγο μετά την ανηφόρα της καρδίας, έχει πέσει ένα γιοταχή πάνω σε ένα δέντρο. Γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Έχουν σπεύσει φυσικά τα οχήματα της οδικής βοήθειας. Και χωρίς προβλήματα είναι μέχρι στιγμής η κίνηση των οχημάτων εσωτερικά στα δύο πόδια. Κασάνδρα και Συθωνία. Εντάξει, ραδιόφωνο, λίμπερο στα αυτάκια σας, μπουγάτσα με hangover μέχρι και τις 12. Έχουμε ακόμα. Έχουμε να πούμε πράγματα. Είχαμε και τελευταία μέρα μεταγραφών χθες. Ναι, η αγαπημένη μου, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, τελευταία στο Λουτσέσκου μέρα δεν αρέσει. Ναι, ναι, το καταλάβαμε, αλλά τελευταία μέρα. Δεν μας αρέσει. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Είναι μέρα πάκου. Δεν γίνεται τελευταία μέρα μεταγραφών χωρίς να. Είσαι μεταγραφικό τζάνκι, που λέει και ο Σταύρος ο Κόλκας. Θα σου πω. Έτσι το λέει, ρε, μεταγραφικά τζάνκια. Όχι γενικά μέσα στην περίοδο, δηλαδή δεν λέω πάρε ρε πρόεδρε ένα εξάρι, πάρε ρε πρόεδρε ένα κεντρικό αμυντικό. Μ' αρέσει αυτή η τελευταία μέρα. Ήμουνα και στο site σε εμάς το live που ναι. Ήταν και ωραία γιατί μπήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι στη σειρά, είχε ωραίο χαβαλέ. Ναι, άλλαζε και μ' άρεσε, είχε τις, σε ένα άλλο site τέλος πάντων, είχε το ίδιο live και ο admin ήταν της ΑΕΚ. Ναι. Και κατά το βράδυ τώρα, 10.30, 11, του γράφει ένας και του λέει θα πάρουμε, μήπως να πάρουμε στα extreme nursing. Ναι, και απαντάει, nothing. Πιο πιθανό είναι ο nothing παρά ο nursing. Η ΑΕΚ, η οποία έβγαλε, όχι ανακοίνωση, αλλά το ρεπορτάζ που βγήκε έτσι λίγες ώρες πριν το κλείσιμο αυτού του παραθύρου των κανονικών παικτών και όχι των ελεύθερων, ήταν ότι δεν πάμε για έξτρα μεταγραφές σήμερα, πάμε πλέον μόνο για ελεύθερους. Ναι. Αλλά στην τελική όποιον θέλουν τον φέρνουν, έτσι δεν είναι. Και τον κρατάνε όποιον θέλουν. Ναι, τον Καρέλη το θέλανε. Δεν ξέρω τώρα. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Καρέλης παίζει για ΑΕΚ σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Όλη τη μέρα χθες, ναι, μέχρι και που βγήκε ότι έκλεισε στον ΠΑΟ, ναι, αν έμπαινε στα live των μεταγραφών, όλοι οι φιλαθλητές ΑΕΚ, Καρέλη τι έγινε, τον κλείσαμε, Καρέλη τι έγινε, τον κλείσαμε.
Δηλαδή, ή το θεωρούσες ότι αν έρθει. Θα έρθει για την ΑΕΚ. Όλο θα το πούμε, όλο το παρασκήνιο ότι είχαμε το φιλο, το, αυτό που έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τέλη Μαΐου, έλεγα πώς θα αντέξω μέχρι τις 30-31 Αυγούστου εκεί αυτό το πράγμα. Μη φύγει ο Πέλκας, μη φύγει ο Πρίγιοβιτς, δεν θα τα αντέξω. Δεν αγχωνόμουν φέτος, να σου πω την αλήθεια, μη φύγει. Από ένα σημείο και μετά δεν αγχωνόμουν. Αλλά έλεγα ότι τότε, αρχές καλοκαιριού, ότι δεν θα τα αντέξω όλο αυτό το καλοκαίρι έτσι. Και χθες βγήκανε 2-3 δημοσιεύματα ναι, ναι, και... Λίγο λες, κάτσε μη γίνει καμιά ζημιά στο παραένα. Υπάρχει πολύ τέτοιο, πώς να σου πω, στο Γιώργη σιγουριά. Και στον Ιβάν, ότι δεν, δεν θα, θα τον δώσουν τελευταία μέρα, δεν θα τον αφήσουν τελευταία μέρα. Λοιπόν, πήγε παρά 25 σχεδόν, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πάμε. Ευκαιρία να ετοιμάσετε τον καφέ σας. Πάρτε κουταλάκι χτυπητήρι, ετοιμάστε τον φρέντο το φραπεδάκι. Και εμείς εδώ είμαστε με Ειρήνη Φράσκου στην παρέα μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά για ακόμη μια μισή ώρα. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα αγαπάω και τα δύο αυτά τραγούδια. Και το Πάμπολα και το Αμόρε Καποέιρα. Σ' αρέσουν τα λατινοφεύγοντας, ε. Ναι. Ε, ναι, εντάξει. Μ' αρέσουν έτσι. Είναι ξεσηκωτικά, καλοκαιρινά. Είναι. Θα μου πεις πέρσι. Εμένα με την μουντιαλικά Ελένη... μου θυμίζουν για κάποιο ναι, λόγο. Ναι, ναι. Παραπέμπω και μουντιάλ. Μουντιάλ, Εντένα Ζάρ, έρχεται στην Τούμπα. Δηλαδή, η αδερφή μου που δεν νιώθηκε πάρα πολύ από ποδόσφαιρο, χθες μετά την κλήρωση τη λέω, λέει για παίζει τώρα για την Τζέλσι. Λέω Εντένα Ζάρ. Λέω από το Βέλγιο. Λέω ναι. Α, λέει ωραία. Να, κατευθείαν. Είναι εμπορικά αυτά τα παιχνίδια. Το συζητούσαμε και με το Σωτήριο ότι θες. Okay, θες όσο το δυνατόν πιο βατή κλήρωση, ωραία, για να προχωρήσεις. Γιατί μαζεύεις βαθμούς, δεν είναι μόνο πάμε ένα ταξίδι, πάμε ωραία στην Αγγλία. Okay. Θες και να δεις και πέντε παίκτες. Ναι. Το ίδιο είναι να δεις τη Λουντογκόρετς, ας πούμε, με την Τζέλσι. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, όχι, ξεκάθαρα. Εντάξει, και έτσι και αλλιώς. Χάνεις την ευκαιρία να πας στο Stamford Bridge. Έτσι και αλλιώς, οι ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ας πούμε, ναι, πριν την κλήρωση, έτσι και αλλιώς είναι δύσκολες ομάδες. Πολύ δύσκολα θα σου τύχει ομάδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που να πεις ότι το έχω. Το έχω. Να βγω και πρώτος. Ναι, αφού θα έχεις μία ομάδα που θα έχεις από εκεί, ας έχεις μία ομάδα που θέλει να δει και ο κόσμος, που θα πας, θα δεις και δύο πράγματα, θα έρθουν και εδώ. Σου έχω το αυτό. Πρόγραμμα. Για πες. Λοιπόν, τώρα παίζουμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη αύριο, ωραία. Ναι, 7 και 4. Μετά υπάρχουν διακοπές για το Nations League. Of course. Of course. όπου θα έχουμε διακοπή ουσιαστικά για 2 εβδομάδες, γιατί παρακάμπτεται μία αγωνιστική. Και ξεκινάμε μετά... Κατευθείαν πρωτάθλημα και Ευρώπη. Τι γίνεται, άκου. Πάμε Κρήτη, 15 ή 16 Σεπτέμβρη, για να παίξουμε με τον Όφη. Στα καπάκια, 20 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη, είναι το μάτς με την Τζέλση, στην Τούμπα. Και κατευθείαν, Κυριακή, λογικά, 23 Σεπτεμβρίου, πάω ΚΑΕΚ. Εκείνη η εβδομάδα θα είναι τρομερή. Κατευθείαν, μια εβδομάδα μετά, χωρίς να παρεμβάλλετε ευρωπαϊκό παιχνίδι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δηλαδή, Τζέλση, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μπάτε Μπορίς οφ ΠΑΟΚ, πάλι δηλαδή 2 σερί εκτός, 4 Οκτωβρίου, 7 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Απόλλων, στην έδρα σου. 21 Οκτωβρίου, μετά έχει πάλι διακοπή. Ναι. Ωραία. 21 Οκτωβρίου Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Βίντι ενδιάμεσα και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή ωραία έχουμε πρόγραμμα. Την Τζέλσι ανάμεσα σε Όφη, ΑΕΚ και στα καπάκια Ολυμπιακό. Το ΠΑΟΚ Βίντι ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό. Μετά Ατρόμητο, κατευθείαν, 4 Νοεμβρίου. Βίντι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Πανετολικός. 25 Νοεμβρίου, ΠΑΟΚ Ξάνθη, Τσέλσι ΠΑΟΚ, Λαμία ΠΑΟΚ. Πάλι 2 εκτός. Και φτάνουμε Δεκέμβριο, ΠΑΟΚ Λάρισα, ΠΑΟΚ Μπάτε Μπορίσοφ και Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Ένα τρίμηνο φωτιά. Ναι, άστο. Ούτως ή άλλως από την στιγμή που βγήκε το πρόγραμμα της Super League είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει στην αρχή όλα μαζεμένα. Δύσκολο πρόγραμμα γιατί, κατά τη γνώμη μου. Ναι, είναι δύσκολο, εννοείται. Και η Ευρώπη έρχεται με τα μάτσε που είναι πιο δύσκολα ανάμεσα στα ντέρμπι σου. Είναι γενικά από άποψη κόπωσης είναι πολύ ζώρικο. Δηλαδή θα μπορούσε, αν ήταν λίγο εύκολο το πρόγραμμα της Super League,
να πεις, okay, κάθε παιχνίδι φέτος για τη Super League είναι τελικός. Ναι. Για να μην φτάσεις σε Γενάρη, Φλεβάρη και να λες από εδώ και πέρα. Ναι. Νομίζω ότι και οι παίκτες θα μπουν από την αρχή, αυτό που λέμε με το μαχαίρι στα δόντια, έτσι. Για να δούμε. Αλλά είναι ταυτόχρονα και με τα ντέρμπι. Ναι, είναι ειδικά εκεί στην αρχή με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, πριν η Τσέλσι. Άρη Παναθηναϊκό, ενδιάμεσα τη Βίντι. Ναι. Είναι λίγο φωτιά το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στις μεταγραφές. Ναι, είναι σε αυτά τα ωραία. Χθες ξεκινάει η μέρα λοιπόν και το πρωί υπάρχουν τα πρώτα δημοσιεύματα από την Αμπόλα. Εννοείται. Για Πρίγιοβιτς. Έρχεται ο Σέρβος, κάνει ένα ποστάρισμα στο Instagram. Την ασπρόμαυρη, τις δύο τελίτσες. Δίνει σαν να λέμε το σύνθημα ότι εγώ εδώ είμαι. Διτή σημασία θα έλεγα εγώ. Γιατί η μικρή χαιρετάει ναι. Λέει γεια σας, φεύγω, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Είναι το χαρακτηριστικό του απεσιόδοξου και του αισιόδοξου πώς θα το διαβάσει. Πώς το βλέπεις το ποτήρι, μένει, φεύγει. Αυτό, ότι μπορεί να μην εννοούσε ότι μένει, ότι φεύγει. Μπορεί να του άρεσε κάτι, το σκοτώ. Και αυτό, αλλά... Γίνεται κλήρωση. Και οι άνθρωποι της Sporting μιλούν εκεί με τον αντιπρόεδρό μας, τον Μάκη τον Καγκάτσι, και λέει, βγαίνουν οι δηλώσεις του Μάκη ότι δεν, τίποτα, δεν το δίνουμε. Δεν πολύ. Not for sale. Not for sale, κανονικά με πινακίδα. Ναι. Ησυχάζεις λίγο. Αλλά και πάλι υπάρχουν ακόμα περίπου 8 ώρες μέχρι τη λήξη. Όσο ήσυχος και να είσαι, μέχρι να το σφυρίξει το match, τη λήξη... Πώς λες το μάτς, σφύρα το από το 12, νομίζω ότι και χθες λέγαμε σφύρα τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου για να είσαι σίγουρος ότι θα μείνει και ο Πρίγιοβιτς και ο Πέλκας εδώ, έτσι δεν είναι, συμφωνούν και τα παιδιά εδώ έξω. Και έλεγε σφύρα το γιατί πέρα από αυτά ακουγόταν σε κάποια φάση ο Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς, ναι. Ναι. Αρκούταν αυτός, αλλά δεν είχες να περιμένεις κάτι άλλο, δηλαδή και εγώ ήμασταν για κάτι. Μπράβο. Τρομερό. Κοίταξε, οπότε, τα κενά καλύφθηκαν. Ναι, ναι, οπότε ναι. Θα πήγαινες για κάτι καλό που είναι ευκαιρία από άλλη ομάδα φυσικά, γιατί για τους ελεύθερους έχουμε ακόμα. Μπορείς... Αν και δεν νομίζω ότι θα κάνουμε. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν κανονική μεταγραφική περίοδο την περίοδο των ελεύθερων, βρε Ειρήνη μου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι όλοι που θα δώσουν χρήματα για να αγοράσουν έναν ακπόμα, ας πούμε, έναν ζαμπά. Ούτε έναν καρέλι θα αγοράσουν εδώ που τα λέμε. Ούτε έναν κονέ. Τον Κονέ, ναι, ούτε τον Κονέ. Γιατί έτσι εγώ δεν περίμενα αυτό. Λοιπόν, θες να πούμε πρώτα για Καρέλη ή για Κονέ? Να πούμε για Καρέλη. Ωραία, και πάμε. Μετά να πάμε στον Κονέ. Ο Δικέφαλος από χθες το πρωί, εκεί κατά τις 12:00 πρέπει να ήταν, βγαίνει η είδηση ότι ο Καρέλης είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Κόντρα στα δημοσιεύματα που τον θέλανε πολύ κοντά στην ΑΕΚ εδώ, ναι, και μέρες. Ναι. Και κάποια στιγμή, 12 παρα 10 το βράδυ, γιατί σε αυτές τις, αυτή τη μέρα παραδοσιακά τρέχεις να προλάβεις το deadline. Ναι, ναι. Να έρθουν τα χαρτιά από την άλλη ομοσπονδία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο δανεισμός ή η αγορά ή η μεταγραφή τέλος πάντων ενός παίκτη. Για πες μας λίγα πράγματα για τον Καρέλη. Λοιπόν, ο Καρέλης είναι 26 ετών, μέσο επιθετικός. Παίζει και στις 4 θέσεις επίθεσης, έτσι. Ναι, ναι. Και έξτρεμ, και φορ, και δεκάρι. Ναι, έγραφε ο Σταύρος ο Κόλκας στο blog του, ναι, ότι για κάθε 2 αγώνες που παίζει center for, έχει και έναν που παίζει έχει παίξει δεκάρι. Δεκάρι, ναι, δηλαδή... Ωραίο στατιστικό. Ναι. Ωραίο. 2-1. Ναι, για, δηλαδή, αυτό είναι για να καταλάβουμε πολύ εύκολα, δηλαδή, ότι είναι, το έχει εύκολο, ναι, αυτό. Δεν είναι ότι άντε στην ανάγκη θα παίξεις και εκεί άμα. Είναι ότι είναι και στις δύο θέσεις μπορεί να παίξεις. Άνετα. Με την ίδια άνεση. Λοιπόν, διεθνής. Διεθνής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εργοτέλη, από την ερασιτεχνική τότε ομάδα του Εργοτέλη. Και το 2007 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του Κρητικού Συλλόγου, όπου και παρέμεινε για μια πενταετία. Κάποια στιγμή υπήρχαν και σιρήνες από ξένη ομάδα. Είχε δοκιμαστεί, είχε ακουστεί για μεγάλη ομάδα και τελικά δεν έκατσε, οπότε έμεινε στον Εργοτέλη. Μέχρι, ναι, πού? Το 2012 αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στη ρωσική Αμκάρ Πέρμ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 9 αγώνες πρωταθλήματος. Και το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας, σκοράροντας το τρίτο τέρμα της ομάδας του στον τελικό εναντίον
του ΠΑΟΚ στο 4-1. Αλλά θέλω αυτά... να σου πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή με το που καλύτερα, τελείωσε, στον υπολογιστή έχεις δύο επιλογές. Είτε πατάς delete και μένεις στον κάδο ανακύκλωσης, είτε πατάς control delete, οπότε διαγράφεται οριστικά από τη μνήμη. Ναι. Αυτό πάτησα κι εγώ από εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι. Έπρεπε. Αλήθεια, έβαλε γκολ ο Καρέλη στο πάνω στον ΠΑΟΚ. Δεν το ήξερα αυτό. Έχει βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ. Τίποτα, δεν. Αλλά το συγχωρούμε. Το διέγραψα. Ναι, το συγχωρούμε αφού ήρθε το παιδί. Τι να κάνουμε. Και τον Ιανουάριο του 2016 μετακόμισε στη Βελγική Γκένκ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Με το βελγικό σύλλογο, ο Καρέλη κατέγραψε 75 συμμετοχές με 33 γκολ και 7 assist. Πολύ χαρά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Να πούμε ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε με το χιαστό, νομίζω είχε κάνει. Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά αυτό που ψάχνει είναι ένα ωραίο restart με μια ομάδα που έχει να του προσφέρει. Γιατί στην Ελλάδα. Καλός ο χουλιαμάς που κάνουμε, δεν πήγε στην ΑΕΚ, ήρθε στον ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή σαν... το ξεχωριστό του ιδιαίτερο αυτής της μεταγραφής και αυτής της επιλογής κυρίως του Έλληνα Διεθνή είναι ότι ανάμεσα στα δύο πλάνα, στα δύο project, στις λειτουργίες των δύο συλλόγων, αυτή τη στιγμή ο Καρέλης διάλεξε αυτό που μπορεί να του προσφέρει τις συνθήκες ναι. για να μπορέσει να παίξει και να παρουσιαστεί, να κάνει αυτό το restart. Ναι, ήταν άλλο που μπορούσε να σκεφτεί, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ παίζει Champions League. Μπράβο. Παίζει η Europa League. Μπράβο. Με αυτή τη λογική, δεν είναι μικρή διαφορά. Ναι. Για έναν παίκτη που θέλει να φαίνεται στην Ευρώπη, είναι διαφορετικό να παίζει το Champions League και διαφορετικό στο Europa League, όπως και να το κάνουμε. Mm. Προφανώς όμως και τον κέρδισε το σχέδιο, η δομή, ο προπονητής, ότι υπάρχει αυτή η ωραία αξιοκρατία, εγώ θα την πω, που μου αρέσει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ότι όποιος παίζει καλά και προπονείται καλά, κερδίζει θέση και όχι φανέλα στο σπίτι, ότι τελείωσε. Έχουμε αυτά τα δύο extreme και τελείωσε. Βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου επιβραβεύει με πολύ ωραίο τρόπο τους ποδοσφαιριστές του. Και δεν έχει κολλήματα, δηλαδή δεν έχει κόλλημα ότι σε αυτή τη θέση θα παίζει αυτός τέλος. Δηλαδή, μπράβο. Είναι από τους προπονητές που αν δει ένας παίκτης ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι, ότι δεν μπορεί τώρα να ανταποκριθεί στον τρόπο που θέλει αυτός να παίξει ομάδα, θα βάλει κάποιον άλλον. Επίσης έχει το άλλο καλό ότι ανάλογα με την ομάδα που παίζεις, ξέρει προσαρμόζει ποιος το σχέδιο. Χρειάζεται. Αλλού θα παίξει ο Ζαμπά. Ναι, αλλού ο Λιμιός. Και τώρα που μπαίνουμε πια, δηλαδή θα ενσωματωθεί κανονικά ο Βέρμπλουμ. Θα ενσωματωθεί, θα αρχίσει να παίρνει παιχνίδια και ο Τσούμπακ Πομ. Νομίζω και ότι. Ο Τόσκα. Και ο Τόσκα. Μπορεί να δούμε και Βιερίνια και πιο μπροστά στα εξτρέμ, έτσι. Και θα πούμε και για τα εξτρέμ, γιατί είχαμε και αποχώρηση Τόσκα... με δανεισμό του Λάζαρου Λάμπρου. Ναι. Βλέπεις ότι. Αλλού θα χρησιμοποιηθεί λογικά ο Τσούμπα, ναι. που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ναι, σαν φορ. Ναι. Άλλα χαρακτηριστικά έχει και ο Καρέλης. Ναι. Άλλα χαρακτηριστικά έχει και ο Πρίγιοβιτς. Ούτως ή άλλως, σε έναν μαραθώνιο που περιλαμβάνει Super League, Κύπελλο, ναι, είδαμε το Ευρώπη, πρόγραμμα, εντάξει, ναι. και έχουμε κοντά 55 παιχνίδια minimum, ωραία, με δύο φορ, λίγο τρέμει το φιλοκάρδι σου. Ναι. Αν γίνει σε μία στραβή, δεν μπορείς να πορευτείς με ένα, οπότε αυτή τη στιγμή με αυτό το ρόστερ έχεις και το βάθος και ποιοτικό βάθος. Δεν είναι δηλαδή όταν μπαίνει αλλαγή ο Πρίγιοβιτς, ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Καταλαβαίνεις την ποιότητα που έχει και ο πάγκος σου. Και ο Άρντα. Ο Άρντα. Και προχθές αυτά, προσπάθησε. Κάνει καλό και στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Έτσι. Δηλαδή τώρα είναι αλλιώς ο Πρίγιοβιτς πέρσι που ήταν μόνος. Παρόλο που εντάξει, δεν το συζητάμε για την απόδοση του Πρίγιοβιτς, απλώς λέω πέρσι ήταν ένα σεντερφόρ μόνο του. Δηλαδή δεν είχε ούτε καν δεύτερο. Έτσι. Είχε τον Κουλούρη, ο οποίος εντάξει είναι πιο νεαρής ηλικίας. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ ωφελούσε τον Κουλούρη η ύπαρξη του Πρίγιοβιτς παρά τον Πρίγιοβιτς ναι. η ύπαρξη του Κουλούρη. Οπότε. Φέτος έχει από πίσω του τον Ακπομ και τον Καρέλη. Και το από πίσω του δεν είναι ότι... Θα παίζει βασικό σου. Μπράβο. Ναι. Είναι ότι ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού που θα παίζει και ο αντίπαλος, το πώς θα θέλει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του δικεφάλου τον αντίπαλο, ανάλογα θα παίζει και ο κάθε παίκτης. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ του ΠΑΟΚ, έτσι όπως έχει κλείσει μέχρι στιγμής, χωρίς να λογαριάζουμε πιθανές μεταγραφές ελεύθερων παικτών, έτσι. Έχει 4 τερματοφύλακες. 5 στόπερ. Στόπερ, έτσι, όχι αμυντικούς. Ναι, ναι, 5 στόπερ. 4 ακραία μπακ. Τα 4 ποια είναι, εγώ γιατί βάζω 3.
Τόσκα Βιερίνια, Κίτσιου, Μάτος, 4 κεντρικά χαφ, 6 εξτρέμ. Εντάξει, τρία... γίνεται το έλα και έφυγε και ο Λάμπρου, έτσι. Ναι. Θα ήμασταν στα 7. Τρία δεκάρια και τρία φορ. Παίζει σε τρεις διοργανώσεις με αυτά. Έχεις τρεις ενδεκάδες. Ναι. Δηλαδή. Και είναι τρεις ενδεκάδες. Οκ, okay, δεν είναι τελείως εισάξιες, ναι. Αλλά όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί σου σου προσφέρουν ποιότητα. Ναι. Και μπορείς να συνθέσεις τα χαρακτηριστικά για να χτυπήσεις κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, οκ, okay, θα μπορούσες να έχεις ένα ακόμα half, ναι. Με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά που έχεις τώρα. Βέβαια, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι με την προσθήκη του Verblum στο βασικό σχήμα θα ανέβει πολύ και ο Μαουρίσιο. Κι εγώ έτσι νομίζω. Θα αναδειχθεί. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Θα μου πεις, στο παιχνίδι με την Τρίπολη που μπήκε ο Verblum, δεν χρειάζεται να δώσουμε λεπτομέρειες για το πώς ήμουν σε την κατάσταση, δεν ήταν έτοιμος. Φαίνεται αυτό. Ναι, θέλει να ενσωματωθεί. Εγώ είδα ένα πράγμα που μ' άρεσε όμως. Ένα κρατάω από τον ντεμπούτο. Αυτή η πάσα με τη μία. Ότι με το που παίρνει, δίνει. Δεν χρειάζεται να κάνει εκείνο το κοντρόλ. Μπράβο, να κοντρολάρεις την μπάλα μπροστά σου για να τη δώσεις τον επόμενο. Αυτή η επαφή με τη μία μ' άρεσε πάρα πολύ. Έξ, βγάζει και σιγουριά. Βγάζει σιγουριά και δίνει ταχύτητα στην ανάπτυξη. Ναι. Ότι εκείνη την ώρα θα γίνει ακόμα πιο ακαριαία η μετάβαση. Ναι, φυσικά, γιατί όταν παίρνεις την μπάλα και κάνεις κοντρόλ, δίνεις τον χρόνο και στον αντίπαλο να προσαρμοστείς ανάμυνα. Μπράβο. Έτσι, γιατί μιλάμε για εκείνο το ένα δευτερόλεπτο. Μπράβο. Εκείνο το ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό. Μπράβο. Λοιπόν, πέρασε μία ώρα. Θα έρθουμε μετά με δηλώσεις για Παναγιώτη Κονέ. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, μερικές φάτες. Ο Κονέ μου, θα μπορούσα να είναι πολύ φίλος μου στις διακοπές, δηλαδή. Θα βγαίνατε μαζί σε έλφη και θα τον συγχύζατε τον άνθρωπο όμως. Θα μαζί τα story. Ναι. Τα story δεν θα υπήρχαν. Και θα συγχύζατε ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο. Ποιον θα πούμε μετά το διάλειμμα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Ναι. Είμαστε ακόμα εδώ και για ακόμα μία ώρα θα είμαστε στην παρέα σας. Λίμπερο 107,4. Μπουγάτσα με hangover ακούτε. Καλά είμαστε. Α, εντάξει. Αντέχουμε. Ναι, πάω ναι. Και εσύ. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ο Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος χθες την ώρα της κλήρωσης έκανε δηλώσεις για την Premier League, η πρώτη του δήλωση ήταν ότι δεν θα σχολιάσω τίποτα μέχρι να δω ποιοι είναι οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, αργότερα είπε ότι θέλω να κερδίσω τα πάντα με την Τζέλσι και πώς να μην θέλει. Για μένα το να παίζουμε στην Ευρώπη είναι ευχαρίστηση. Το να κερδίσουμε το Europa League είναι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει. Από την άλλη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε: κληρωθήκαμε σε έναν όμιλο με ομάδες που αξίζουν το σεβασμό μας. Είτε φυσικά πρόκειται για την Τζέλσι, που ασφαλώς ως όνομα δεν σου επιτρέπει εφησυχασμό, είτε για τις υπόλοιπες ομάδες. Όσοι έφτασαν εδώ μέσω προκριματικών, είτε έδειξαν την ποιότητά τους, είτε το χαρακτήρα τους και γι' αυτό έχουν το σεβασμό μας. Θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και την ώρα που πρέπει και θα προσπαθήσουμε σε όλα τα μάτς να βγάλουμε τη σκληρή μας δουλειά στο γήπεδο. Ένα αποτέλεσμα δεν φέρνει την καταστροφή. Εννοείται. Ούτε χάνεις την πίστη σου σε αυτό το σύνολο με αυτά τα στατιστικά που έχει κάνει μόλις δύο ήττες το τελευταίο εννιάμινο. Πόσο είναι από πέρυσι. Ναι, και κακά τα ψέματα τώρα για να περάσεις στους ομίλους του Champions League. Θα σημαίνει ότι έχεις κάνει σε έξι αγώνες, έξι καλά παιχνίδια, έχεις φέρει έξι καλά αποτελέσματα. Που αν ήταν όμιλος κανονικός θα ήσουν πρώτος, έτσι. Ναι, με αντιπάλους οι οποίοι είναι σε ένα πολύ, όχι, πάρα πολύ καλό επίπεδο στην Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν ήταν κάτι πολύ εύκολο για να. Όχι, έτσι όπως είναι η δομή. Πώς έγινε αυτό. Εντάξει, ήθελες έξι πολύ καλά αποτελέσματα σε έξι πολύ δύσκολους αγώνες. Σε έναν αγώνα θα γινόταν στραβή, δεν θα ήταν και σε μένα. Ναι. Απλά έτυχε σε τον αγώνα να μην είναι στην καλή μέρα ούτε ο Πασχαλάκης για παράδειγμα, ούτε ο Βαρέλα. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Εννοείται ότι θα συμβεί στη χρονιά γι' αυτό. Όλοι στη δουλειά έχουμε μια κακή μέρα.
Ναι, προφανώς. Και δεν έχασες από την Μπενφίκα με αλλεπάλληλες φάσεις, ναι. Δηλαδή δύο πέναλτι. Εγώ στο δεύτερο με έπιασε το σπαστικό το γέλιο ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δύο πέναλτι σε δύο φάσεις. Ήταν κακιά στιγμή, είπαμε, δεν σβήνει τίποτα από την επιτυχία και τον αγώνα που έχουν δώσει αυτά τα παιδιά και ο Λουτσέσκου, η ομάδα ολόκληρη, από ένα και μόνο αποτέλεσμα. Το μέλλον είναι εδώ, όπως λέει και το περίφημο hashtag της ΠΑΕ. Ο δρόμος που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του είναι μεγάλος και θα παλέψει για όλα, πιστεύω. Ναι, και παλεύει για όλα, άσχετα. Ανεξαρτήτως δεν μπορείς να κατηγορείς αυτή την ομάδα εδώ και ένα χρόνο ότι δεν παλεύει. Όχι. Και βασικά ο κάθε παίκτης ξεχωριστά φαίνεται ότι μπαίνει στο γήπεδο και για να σου το πω έτσι απλά δίνει την ψυχούλα του. Δηλαδή δεν έχω δει αγώνα του ΠΑΟΚ τον τελευταίο χρόνο και να πω ότι πω δες τον σέρνεται, βαριέται. Ναι. Βλέπεις ότι μπαίνουν όλοι μέσα. Με σεβασμό στον αντίπαλο, τα χτυπάει ναι. Όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα όταν βλέπεις όλους να χάνεται ευκαιρία και να χτυπιέται, να τραβάει τα μαλλιά, φαίνεται ότι. Εντάξει, προφανώς και τα παιδιά το θέλανε, δεν ήθελαν να αποκλειστούν. Αυτοί το ήθελαν ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, για μένα η εικόνα με τον ύμνο του Champions League που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά ναι. τους που άκουγαν τον ύμνο του Champions League, ας πούμε, και έβλεπες ότι οι άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, σοβαροί. Ήταν μια τυπική διαδικασία για αυτούς, ότι ναι. εντάξει, έτσι και αλλιώς κάθε φορά το ακούμε. Ένα, άλλη μία. Εμείς το ακούσαμε μέσα στην Τούμπα με κόσμο. Δηλαδή, έβλεπε στον Μπέλκα ότι. Ακριβώς. Όχι ότι χαμογελούσε, ότι χαμογελούσαν τα μάτια του ρε παιδί μου. Δηλαδή, ότι έβλεπε αυτό το πρόσεξε και εσύ. Και στην παρακάμερα που το είδα, φαίνεται. Δηλαδή. Και γιατί, δηλαδή, γιατί να μη χαίρεσαι, είναι τόσο σημαντική εκείνη η στιγμή. Εμπειρίες μαζεύουμε. Ναι. Κόσμος και ομάδα. Όλοι μαζί. Λοιπόν, στο δρόμο του ΠΑΟΚ θα βρεθεί όμως και η Βίντι, που την είδαμε, η Βιντεότον, που την είδαμε... Με το περιπτερά, έχουμε ένα περιπτερά εκεί σε εμάς στο σπίτι και όταν έπαιζε η ΑΕΚ με τη Βίντι, άντε λέει, εμείς παίξαμε με τη Βασιλεία και με την Σπαρτά και αυτοί παίξανε λέει, με τη Βιντεοκλάμπ και του λέω Βιντεοκλάμπ, λέω, είναι αυτό που παίρνουμε τα DVD. Ναι, λέει, με αυτή είδαμε την Βιντεοκλάμπ. Έπήγα μετά την κλήρωση, του λέω, με τη βίντεο κλαμπ. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Στη Βίντι είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ωραία. Μάλιστα. Σου θυμίζει κάτι? Όχι, εμένα προσωπικά. 2016-2017. Πρωταθλήτρια Σερβίας. Ναι. Παρτιζάν. Ναι. Προπονητής της Παρτιζάν, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ωραία. Όλα καλά, όλα ωραία μέχρι εδώ. Λες ότι Παρτιζάν ΠΑΟΚ έχουν μια φιλία. Ναι. Υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας Έλληνας έξω από το γήπεδο της Παρτίζαν μέρα αγώνα και να μην σου ανοίξουν τη σουίτα. Έχει συμβεί σε φίλους μου. Πήγανε χωρίς να έχουν εισιτήριο. Στο δρόμο τυχαία για πληροφορίες προς τα που να πάνε για το γήπεδο, τους ρωτήσαν από πού είστε, από Θεσσαλονίκη. Α, ΠΑΟΚ, μπράτε, το κλασικό. Ναι. Και τους πήραν κανονικά. Φτάσανε μπροστά στο γήπεδο, λένε στους υπεύθυνους εκεί ότι τα παιδιά είναι ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη και τους ανοίξανε και είδαν τη σουίτα δωρεάν. Αυτά είναι. Κατάλαβες τι είναι αυτό το ιδιαίτερο δέσιμο ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Ναι. Πού κολλάει σε όλο αυτό τώρα με την κλήρωση και τον προπονητή αυτό? Λοιπόν, στους πανηγυρισμούς, ωραία, το 2016-17, ο Νίκολιτς ήταν πάνω στο πούλμαν της ομάδας εκεί που βγήκε στους δρόμους να πανηγυρίσει ναι. το πρωτάθλημα. Στον αντίστοιχο λευκό πύργο. Μπράβο, ναι αυτό. Ναι. Πώς λένε στο γερμανικό τε. Ναι. Και έρχονται τα εγκεφάλια. Δηλαδή τώρα με την τουρκική λίρα όλο αυτό που έχει γίνει και κατέρευσε χθες ανεξάρτητα από την πτώση της λίρας. Μπράβο. Η Turk Telkom. Στα ρεπορτάζ που έβλεπα στις ειδήσεις και μου πέφτανε τρίχες από τα μαλλιά ήταν ο τουρκικός ΟΤΕ. Παιδιά, το Ε είναι Ελλάδος. Δεν είναι τουρκικός ο ΤΕ, είναι ο τουρκικός πάροχος τηλεπικοινωνιών. Πες το κρατικός. Όχι ο αντίστοιχος ο ΤΕ. Τέλος πάντων, στους πανηγυρισμούς εκεί στον αντίστοιχο Λευκό Πύργο, ο Νίκολιτς ήταν με μπλουζάκι με το έμβλημα του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν. Θεός. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ 24 κανονικά. Ο άνθρωπος είναι με τη φανέλα, έτσι.
Εντάξει, καλώς να έρθει ο άνθρωπος, εμείς θα τον υποδεχτούμε. Λοιπόν, θα σε πάω στον Κονέ. Άντε, μια μισή ώρα περιμένω τον Κονέ. Λοιπόν. Τέτοια αναμονή για τον Κονέ καμία άλλη, για πες. Έμεινε χθες ελεύθερος από την Ουντινέζε, ωραία. Θυμάσαι την αρχή του καλοκαιριού που υπήρχαν τα δημοσιεύματα ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ το παλεύει για να μπορέσει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κρατήσει τον Κονέ στην ΑΕΚ μετά το δανεισμό που είχε από τα μισά της περίοδου πέρυσι. Εντάξει, για όποιον θέλει τον κρατάει. Ακριβώς αυτό έγινε και τώρα. Ο Διεθνής Κεντρικός Αμυντικός πήρε την ελευθέρωση του από την Ουντινέζε. Ωραία. Mm-hmm. Υπήρξαν σενάρια τις τελευταίες μέρες που τον έφεραν ξανά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Ναι. Στα πλαίσια του όποιον θέλουμε, εμείς τον παίρνουμε. Mm-hmm. Τον κρατάμε. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ειρήνη Φράσκου. Ο Ζουνίδης θέλει αμυντικό χάφο. Ο Κονέ δεν έχει όμως, λέει, τα στοιχεία που επιθυμεί. Εντάξει, σεβαστώ μέχρι εδώ. Την ίδια στιγμή, οι συνεργάτες του Δημήτρη Μελισσανίδη έριξαν ξανά στο τραπέζι το όνομα του παίκτη χθες. Mm-hmm. Ότι πρόεδρε, μήπως. Τώρα είναι ελεύθερο. Τελειώνει και η πρωτομήθεια, ναι. Να μην ξεχνάμε, ναι. Όχι, πρόεδρε, συγγνώμη, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έλεγε σύμφωνα με πληροφορίες πως δεν θα πάρει ένα παίκτη που την ώρα που του είχε προσφέρει ό,τι ήθελε, εκείνος έκανε διακοπές και ανέβαζε σέλφι. Η ατάκα σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι «του έδινα ό,τι ήθελε και εκείνος έκανε διακοπές». Καλά ρε πάνω, γιατί δεν τρέπεσαι, εγώ έκανες διακοπές. Κατά καλό καιρό. Αύγουστο μήνα ποιος κάνει διακοπές. Δεν πρέπει να διαπραγματεύεσαι. Τι του θες το μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί να μην είσαι 15 Αύγουστο στα γραφεία της ΑΕΚ. Μπράβο. Πέρα, ευρώ να τα μετράς. Δεν θα το έπαιρνε και πάρα πολύ ώρα. Σίγουρα όχι. Δηλαδή ήθελα να ξέρω τι τον πείραξε περισσότερο, το ότι έκανε διακοπές ή ότι είχε το θράσος να ανεβάζει και σέλφι ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω πάντως, μου έχει δημιουργήσει μια τεράστια περιέργεια να μπω να κάνω follow τον Παναγιώτη Κονέ για να δω τι σέλφι. Μήπως είναι κάποιο εμπορικό τρίκ για να κάνουμε follow τον Κονέ. Λες και να πάρει follow, έτσι. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να δω αυτές τις σέλφι. Εκτός αν έβγαινε σέλφι με μπλουζάκι του ΠΑΟΚ, τι να σου πω, ρε. Εντάξει, αυτό μπορεί όντως να ενοχλούσε. Εντάξει, τότε ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, να δεις τον Κονέ να βάζει σέλφι, να σου παίρνουν και τον Καρέλη μέσα από το στόμα μέχρι χθες το μεσημέρι ήταν κοντά στο να υπογράψει την ΑΕΚ και τελικά υπογράφει τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολα. Δύσκολη μέρα, είναι. Και να έχεις και όλο αυτό και με τον Γκάιπρες να σέρνετε τόσο καιρό ιστορία. Αλλά εντάξει. Πήρανε το market pool από το Champions League και κάνανε και μεταγραφάρα, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή, αν δεν επενδύσεις έτσι τα 20 εκατομμύρια, πώς θα τα επενδύσεις. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι και δίκαιο το πώς θα τα επενδύσεις. Ποιον πήρανε, το. Ποιον πήρανε. Θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, παίζει στους ομίλους ο Καρέλης. Ωραία. Το τσεκάρανε. Έχουν βγει ήδη τα ρεπορτάζ των παιδιών, mm-hmm. εκεί από τους συναδέλφους του σε ΠΑΟΚ 24 και SDNA. Ο Καρέλης θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα. Έχει δικαίωμα συμμετοχή. Λοιπόν, θες να μας πεις λίγο τι έχει γίνει και με Άρη στα μεταγραφικά. Α, από πού το έχουμε να πούμε για τον Άρη, από το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, μία εβδομάδα. Που λέγαμε πλήρης επιβεβαίωση για την εκπομπή. Όλα εδώ τα ακούτε πρώτοι. Που λέγαμε ότι ο Άρης έχει κάνει καλές προσθήκες, ναι. Ότι θα πάει καλά. Και πήγε και καλά και στο παιχνίδι τη Δευτέρα, έτσι. Πήγε πολύ καλά και θέλεις να σου φωταστείω. Πήγε καλά όντως. Εγώ θα σου την πω την αλήθεια. Χάρηκα που πήγε καλά. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Και για τα παιδιά, κυρίως τους δημοσιογράφους, που εντάξει, όλοι μεταξύ μας έχουμε έτσι με τους νεαρότερους μια άλλη σχέση. Τα λέμε, κάνουμε το χαβαλέ μας, την καζούρα μας εννοείται. Αλλά 4 χρόνια κρίμα δεν είναι και τα παιδιά, ναι. Που βολόδερναν στα γήπεδα. Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε, η θέση τέτοιων ομάδων όπως είναι ο Άρης είναι στην πρώτη εθνική. Ναι, ναι, εννοείται. Χωρίς αστερίσκους. Και κάνουν αυτό τον πολύ καλό αγώνα. Την άλλη μέρα ήταν αυτό που έλεγες πριν, που είχαν μαζευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι, γινόταν χαμός στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μήπως ρε παιδιά, λέω, αν ένας άσχετος παρακολουθήσει στο Facebook, αυτό που θα βλέπει θα είναι για τον Άρη στη Λαμία ότι κέρδισαν, ναι. Και χαμός και αυτά. Και οι δημοσιογράφοι και μήπως λέω, θα νομίζουν ότι ήρθαν για την νίκη του Άρη επί της Λαμίας, λέω, για τόσο χαμός που γίνεται. Λοιπόν, τι προσθήκες είχαμε. Ο Άρης, μέσα σε αυτή τη μία εβδομάδα που έχουμε να πούμε, είχε τις προσθήκες του Μαρτίνες και του Μανώλη Σιώπη στο ρόστερ του, του Γιαννιώτα και χθες τελευταία μέρα των μεταγραφών, ένα όνομα που έπαιζε πολύ βέβαια τον τελευταίο καιρό για τον Άρη,
Στο ρόστερ των κιτρινών μου προσθέθηκε ο Πέντρο Βίτορ. Μάλιστα. Θες να κάνουμε και μια σούμα? Όλοι? Ναι, ποιοι ήρθαν? Όλοι γιατί, ναι, χρειάζεται γιατί ήρθε πολλοί κοσμάκες φέτος. Και αναθέσει, έτσι. Ναι. Από το ρεπορτάζ, από το θέμα εδώ του All About Aries. Εννοείται. Τερματοφύλακες. Χουλιάν Κουέστα. Αμυντική. Βελέθ, Μενέντεθ, Κωνσταντινίδης και Καψάλης. Μέση. Εδώ Μέση γίνεται. Έχει με αλφαβητική σειρά ένα, ναι, προς πίσω κόλλα. Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Νικολά Ντιγκινή, Νικολά Κολάσο. Και είναι και ονόματα που από αυτά που είδαμε έχουμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Χαβιέ Ματίγια, Μανώλη Σιώπης, Μπιγκέν Μπάσα, Χάρης Ταμπουλίδης, Νικολάς Μαρτίνες και Πέδρο Βίτορ. Και επιθετική, Χαμζά Γιουνές και Θωμάς Νασλίδης. Και ίδιο γνωστή, Super League. Έτσι. Καλή. Ανανέωσαν ο Σόουζο Τζανακάκης, Παυλίδης, Αναγνωστόπουλος και Καντιμύρης. Παρέμειναν γιατί υπήρχε σε ισχύ το συμβόλαιό τους Δελιζής Βαλεριάνος, Ιντζόγλου και Διαμαντόπουλος. Και αυτοί που έφυγαν είναι ο Γιάννης ο Μάντζαρης από τερματοφύλακες, αμυντική Ντάρσι Νέτο, ο οποίος εντάξει αποσύρθηκε, δεν λες έφυγε, αποσύρθηκε. Χρήστος Μπούρμπος, Τέλειος Μαραγκός, Νίκος Τσουμάνης, Πέτρος Κανακούδης, από μέσους, ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, Γιάννης Πασάς, Μάρκος Ντούνης, Κάσος Μπαργκάν Μιλούνοβιτς, Μουμίν Χαντί, Λότας Νίκητς και από επιθετικούς ο Μιχάλης ο Μπαστακός και ο Γιώνε Πίντο. Ο Μιχάλης ο Μπαστακός που γύρισε στον Ηρακλή. Ναι. Είχαμε πολύ πέρα δόθε. Είχαμε ευχαριστούμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που έκανε αυτό το πολύ ωραίο Νίκο θέμα να τα έχουμε όλα συνοπτικά. Τα έψαχνα αυτά πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει, όταν δεν ασχολείσαι με ρεπορτάζ συγκεκριμένη ομάδα τόσο πολύ, είναι λογικό να θες ένα καταστατικό. Βασικά δεν είναι. Είναι ότι όταν μια ομάδα όπως ο Άρης, και είναι λογικό που ανέβηκε από το Football League στη Super League και έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία πέρα από 5-6 άτομα είναι όλοι καινούργια και έχουν έρθει τόσο πολύ καινούργιοι. Ναι. Είναι λογικό κάπου να χάνεις. Και είναι και όλοι από την ίδια αγορά περίπου, δηλαδή Ισπανία, Αργεντίνη, Πορτογάλη με τέτοια ονόματα. Και εκεί αρχίζεις λίγο και το χάνεις. Ναι, χάνεις, το χάνεις, το χάνεις. Τα μικρά δεν μπορείς να τα ξέρεις από παίκτη. Καλά, ναι, που σίγουρα δεν ασχολείσαι όλη τη σεζόν. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, τώρα άλλο, ας πούμε, δεν μιλάμε για τον Μπακ που έχει κάνει 5 προσθήκες, πόσες είναι, ναι, τους ξέρεις από πέρσι και okay. Είναι κυρίως και το να ασχολείσαι με το να διαβάζεις, ναι, ναι, το ρεπορτάζ της ομάδας που υποστηρίζεις. Εντάξει, ναι, δεν, ναι, είναι, ναι, δεν είναι κάτι κακό. Οπότε ο τελευταίος για τον Άρη ήταν χθες ο Πέντρο Βίτορ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Άρη με συνεδριοκτησία με την ΑΕΚ, 20 ετών, Βραζιλιάνος μέσω επιθετικός. Ανακοίνωσε ο Άρης τον παίκτη, του έδωσε τις συνηθισμένες ευχές. Ωραία. Και εμείς να ευχηθούμε σε όλο το ρόστερ να είναι υγιείς, βασικό, πρώτο και βασικό, να δέσουν και να καταφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα σε αυτή τη σεζόν και για τον Άρη. Λοιπόν, η Γκένκ ευχήθηκε. Ήρθε χθες η ανακοίνωση 12 παρά 10. Από τον ΠΑΟΚ, αλλά και η Γκένκ έπρεπε να βγάλει την αντίστοιχη ανακοίνωση, η οποία λέει με στόχο περισσότερες ευκαιρίες για αγώνες. Με στόχο περισσότερες ευκαιρίες για αγώνες, ο Νίκος κάνει το βήμα προς τον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Καλή τύχη, Νίκο. Μ' αρέσει που οι ξένες ομάδες διαλέγουν με τον Σοκράτη. Δεν θα πούν Παπασταθόπουλος. Δεν που είναι ο Γκροσοδέκης. Δηλαδή, βάλε να πει κουλικομυρμηγκότρυπα. Τώρα ο Βέλγος μπορεί, δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν, στον Νίκο, ο οποίος έχει και εύκολο επίθετο, ο Νίκος Καρέλης, του ευχήθηκε και η Γκέν καλή επιτυχία, να πούμε ότι είναι με δανεισμό για αυτή για τη σεζόν. Πράγμα, με φυσικά τον ΠΑΟΚ να μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς για να, σε περίπτωση που... Η οποία λένε ότι είναι κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Εντάξει, το έχει. Ναι, κι εγώ έτσι νομίζω. Για να βοηθήσει και τον παίκτη να μείνει η Ελλάδα. Ας μην αρχίσουμε το όποιον θέλουμε τον κρα... Εντάξει, εδώ όποιον θες πραγματικά τον κρατάς. Καλά, ναι. Έτσι έχει αποδειχθεί ως τώρα. Έφερες Βέρμπλουμ. Αυτό, ναι. Αυτό που ήθελες το πέτυχες. Okay, δεν είναι πάντα θέμα θέλησης, χρημάτων μόνο. Είναι να θέλουν και οι δύο πλευρές. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μία πλευρά, μία διοίκηση, η οποία πραγματικά εξαντλεί όλα τα περιθώρια για περιπτώσεις που πραγματικά την ενδιαφέρουν. Και το βασικό είναι ότι... Φέτος, εγώ η διαφορά που είδα με άλλες μεταγραφικές περιόδους είναι ότι εννοείς ότι και φέτος ακουγόταν πολλά ονόματα, αλλά... Όχι αυτό που είχαμε άλλες χρονιές, ναι, κάθε μέρα διαφορετικό όνομα. Ήξερες τα ονόματα, ήξερες ότι παίζουν αυτά τα 5. Μπράβο. Αυτά τα 5 πήρε τελικά, δηλαδή
Δεν είναι αυτό που ήταν άλλες χρονιές που είχαν ακουστεί 15 νόμιμοι και στο λέει, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν ξέρουμε ποιον θέλουμε. Ειρήνη, άμα βάλεις κάτω τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει από τέλη Μαΐου μέχρι τώρα, οι παίκτες που τελικά δεν ήρθαν ήταν αυτοί που υπήρχε ένα δημοσίευμα, ξέρω εγώ, στην Τουρκία και στην Ιταλία που βγαίνουν 15 τη μέρα για όλες τις ομάδες, για το οποίο ουσιαστικά δεν ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Εγώ οι μόνοι δύο που θυμάμαι ότι, ας πούμε, διάβασα αρκετά, αλλά και δεν έγινε, ήταν ο Σταφυλίδης. Ναι. Και στι πολύ αρχές που το διέψευσε μετά από μόνο το Γιώργος Σαββίδης, αν θυμάμαι, ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Αυτό. Που βγήκε και είπε ότι όχι και πήραμε τελικά το Χατζηρίδη. Αυτό. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιον τον... ο οποίος τα μας πέδευσε, ονόματα. Τον ακούσαμε και δεν ήρθε τελικά. Ο Παπαδόπουλος και ο Στάφη δεν είναι κατηγορία Βιερίνια. Ναι, εννοείται ότι είναι. Και τώρα που είπες Βιερίνια... Πες το αγαπημένο σου. Χθες, παιδιά, ανατρίχιασα. Η Βάσο Υπεργίδη, την οποία δεν ξέρω, αλλά μου βγάζει μια συμπάθεια. Πάρα πολύ μεγάλη, δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά τη συμπαθώ, παιδί μου. Ανέβασε story από πέρσι, 31 Αυγούστου το απόγευμα. Φωτογραφία του Βιερίνια, back to home park. Ναι. Σαν χθες, πριν ένα χρόνο, ήταν... Που επιτέλους. Τη μέρα και εκείνη. Ήρθε ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Τη μέρα και εκείνη. Άστο. Ήταν η μέρα το. Ας μην ξανοίγουμε, γιατί μάλλον δεν τελικά ναι. πάλι. Ήταν όμως ένα δυνατό μεταγραφικό ντεμαράζ. Τελευταία μέρα, ναι, τελευταία ναι. στιγμή. Μαουρίσιο Ζαμπράνο και Αντρέα Βιερίνια, έτσι. Εντάξει, αυτό με το Βιερίνια ήταν πόσες φορές. Όχι μόνο σε εκείνη τη μεταγραφή. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Είχε δώσει και συνέντευξη ναι. μετά τη μεταγραφή του τελικά, που ήρθε πίσω το παιδί, ο αρχηγός μας, η αρχηγάρα μας, αυτή η λατρεία, ότι δεν υπήρχε περίπτωση, ίσχυε δεν ίσχυε, υπήρχε δεν υπήρχε καπνός, φωτιά κτλ. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει μεταγραφικό παράθυρο, χειμωνιάτικο ή καλοκαιρινό, χωρίς να διαβάσουμε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα ο ΠΑΟΚ για Βιερίνια. Ναι. Και έγινε. Και τι ακούσαμε ήταν μέχρι. Σωστό. Και τι ήρθε να κάνει. Και... Γιατί πάντα θα υπάρχουν και οι απεσιόδοξοι. Καλά, ναι, και αυτοί που αυτό. Δεν. Όχι ΠΑΟΚ. Από ναι, άλλες ομάδες ναι. που λένε έλα μωρέ τώρα. Ποιος Βιερίνια, πώς κάνετε έτσι. Και για μένα ήταν ο κομβικότερος παίκτης. Και για μένα. Όχι ναι. μόνο για τα αθλητικά του προσόντα, για την τεχνική του κτλ. Και, αυτά που προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Αλλά και για όλα όσα προσφέρει παράπλευρα. Σε νοοτροπία, σε νοοτροπία νικητή, σε ψυχολογία, στα αποδυτήρια, σε όλα. Είναι, όχι απλά αρχηγός, είναι ηγέτης. Ηγέτης, έχει διαφορά. Είναι ηγετική φυσιογνωμία για τον ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, έδωσε να άλλο... λέμε δηλαδή κάθε 31 Αυγούστου χρόνια πολλά, δηλαδή κλείνουμε ένα χρόνο από το comeback ένα του Αντρέ. Ένα χρόνο Βιερίνια σήμερα, ναι. το χρόνο δύο χρόνια Βιερίνια ναι. σήμερα. Τι ωραία. Ο Σωτήρης σε λίγο θα είναι σε Excel κατάσταση. Γιατί έχει κάνει έχει δύο πάτε. Φορές ήδη το σήμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Συγγνώμη, Σωτήρη. Οπότε θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε. Έχουμε πρωτοσέλιδα και πρόγραμμα Super League. Φύγαμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Γελάνε και τα μουστάκια της Ειρήνης. Μόνο αυτό θα σας πω. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ναι. Μπουγάτσα με hangover. Ημίωρο δεν το λες. Ναι, το αυτό το 20 λεπτό. Στο Λίμπερο 107,4. Να δώσουμε την καλημέρα μας λογικά στον Παναγιώτη τον Κονέ, ο οποίος μάλλον μας ακούει. Ναι. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή απάντηση μέσα στο Instagram στην Ατάκα Μελισανίδη. Το ότι ναι, ναι. διαπραγματευόμασταν και αυτός έκανε διακοπές και έβγαζε selfie. Που εμείς το ελέγξαμε, το προφίλ του δεν είναι selfie καταρχάς, είναι Μπράβο. Κανονικές φωτογραφίες, Μπράβο. Να το διευκρινίσουμε. Πρέπει κάποιος να μάθει στο τη διαφορά. Τι είναι selfie. Τη διαφορά. Selfie, κύριε Μελισανίδη, είναι αυτό που Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, είναι αυτό που βγαίνουμε μόνοι μας, με την μπροστινή κάμερα του κινητού. Ναι, η αυτοφωτογραφία. Όταν κάποιος άλλος μας βγάζει δεν είναι selfie. Γιατί η Ειρήνη Φράσκου στο διάλειμμα μπήκε και έκανε ρεπορτάζ στο προφίλ του Παναγιώτη Κονέ να δει πόσες είναι πια αυτές οι selfie που ενόχλησαν το διοικητικό ηγέτη της selfie. Μάλιστα. Έχουμε απάντηση. Βέβαια. Παναγιώτης Κονέ είναι και έγραψε και κατεβατό, δηλαδή θα μου πεις χρειάζεται να απολογηθεί. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν χρειάζεται να απαντήσει. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνει τέτοιο κλίμα. Ναι, εννοείται ότι κάνει κακό στον ίδιο το παίχτη και... Μπράβο, υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Καλός, ναι. κακός, δεν ξέρω. Και στην τελική να σου πω κάτι, ίσως και απάντησε, γιατί δεν ήταν ένας παίχτης ο οποίος, πώς να σου το πω, είναι ο τέρμα παίχτης
ο Μάνταλος, ας πούμε, που είναι αρχηγός της ΑΕΚ Ναι. και πρέπει να... Είναι ένας παίκτης ο οποίος αύριο θα παίζει κάπου αλλού, μεθαύριο θα παίζει κάπου αλλού. Είναι Μπράβο. κακό για το δικό Δεν είναι του ωραίο γιατί όνομα μπράβο να βγαίνει όλο αυτό ότι που έκανε διακοπές δημιουργείται. και δεν Ναι, ενδιαφερόταν για την προφανώς. καριέρα του. Είναι ασέβεια και ντροπή προς το πρόσωπό μου να βγαίνουν αυτές οι ψευδείς ειδήσεις για μένα. Και ξεκινάει τώρα με στοιχεία. Ναι. Ωραία. Μέχρι τις 15 Ιουνίου έκανα ατομική προπόνηση με τον γυμναστή της ΑΕΚ στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα, ενώ η ομάδα τελείωσε τις υποχρεώσεις της στις 16 Μαΐου. Ένα μήνα μετά δηλαδή. Από τις αρχές Ιουλίου έχω πάρει άδεια από τους ανθρώπους της εθνικής μας ομάδας για να μπορώ να χρησιμοποιώ τα γήπεδα του Αγίου Κοσμά, είναι το προπονητικό κέντρο της εθνικής να πούμε εκεί, Ναι. έτσι ώστε κάθε πρωί στις 8.30 να μου ανοίγει ο φύλακας εργαζόμενος της ΕΠΟ για να μπορώ να προπονούμε με δικό μου γυμναστή και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ΕΠΟ για την εξυπηρέτηση που μου έκανε. Το που κάνω εγώ διακοπές στον ελεύθερό μου χρόνο δεν αφορά κανέναν και ούτε θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Μπορούν να λένε πολλά για μένα, αλλά για τον επαγγελματισμό μου δεν επιτρέπω να πει κανένας τίποτα. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της διοίκησης για την υπομονή που έδειξαν μέχρι τις αρχές Ιουλίου και τη θέληση που υπήρχε να ξανασυνεργαστούμε και από τις δύο πλευρές. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να λύσω τα προβλήματα που αντιμετώπιζα και μόλις χθες κατάφερα να βρω λύση με την ομάδα που είχα συμβόλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος του Η δηλαδή. τελευταία παράγραφος, πόσο με το γάντι ότι πρέπει να πω και αυτό, αλλά θα δώσω και το στίγμα μου στο υπόλοιπο post. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι γράφηκα. Εγώ θεωρώ ότι γράφει την απόλυτη πραγματικότητα. Δηλαδή, όντως αυτό είδαμε. Το συμβόλαιο με την ομάδα του λύθηκε χθες. Κάποια πράγματα, καλώς ή κακώς, δεν είναι μόνο στο χέρι των παικτών. Έτσι. Να πούμε για όσους δεν έχουν Instagram για να δουν το συγκεκριμένο ποστάρισμα, ότι η φωτογραφία που, την οποία συνοδεύει αυτό το ποστάρισμα, το κείμενο, Ναι. είναι ο Όχι Παναγιώτης. selfie. Ναι, δεν είναι Αν selfie. και εγώ θα έβαζα μια selfie, να σου πω την αλήθεια έτσι. Η ανάλυση δείχνει ότι έχει τραβηχτεί με την πίσω κάμερα του κινητού, Ναι, οπότε δεν ναι. είναι selfie. Σαν ορολογία. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά είναι μια προσωπογραφία του Παναγιώτη, Ναι. ο οποίος είναι με το δάχτυλο μπροστά στο στόμα σαν να κάνει σούς Σουτ. ησυχία. Μη μιλάτε τέλος πάντων. Κοινός ένας πολύ γνωστός πανηγυρισμός γκολ συνήθως που κάνουν οι Ναι. ποδοσφαιριστές στην κερκίδα, μην μιλάτε. Ενδιαφέρον θα μπορούσαν να προκαλέσουν και το ποιοι έχουν κάνει like στη φωτογραφία. Δεν θα σας πούμε εμείς τα ονόματα. Αλλά μπείτε να δείτε. Μπείτε να δείτε ποιοι έχουν κάνει like σε αυτή τη φωτογραφία. Κάποιοι συμπαίκτες του ενδεχομένως. Κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι νυν παίκτες της ΑΕΚ, Ναι. ίσως... Κάποιοι από το προσωπικό. Από Ναι. την τεχνική ηγεσία. Έχουν ένα ενδιαφέρον για τα like που υπάρχουν στη συγκεκριμένη φωτογραφία πάντως. Βέβαια, να μην προτρέχουμε, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται Ναι. κατά λάθος Και like. είναι και αυτή που δεν το έχω κάνει ποτέ. Το κάνει σίγουρα όμως. Εγώ το Φαίνεσαι. κάνω Ναι. Είναι που συνέχεια. κάνει. Κατεβαίνει, Scroll κατεβαίνει. down, Ναι. ναι. Χωρί να δει τη φωτογραφία. Μόνο βλέπει ποιο την ανέβασε και κάνω like. Ναι. Το κάνω εγώ συνέχεια. Εγώ το παραδέχομαι. Το παραδέχεσαι. Ναι. Μπορεί να είναι τέτοιου είδου like και αυτά Μπορεί. λοιπόν. Γιατί είναι Θα συμπαίκτε μάθω εγώ, του. να ξέρεις. Έχω στείλει τα Κάνε το μηνύματά μου. Θα ρεπορτάζ μάθω. και αύριο θέλω Θα να. μάθω αν είναι αθώα like ή like στοχευμένο στο κείμενο και όχι στη φωτογραφία. Μάλιστα, θα έχει το ενδιαφέρον του κι Ναι, αυτό. εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Για να δούμε τι Γιατί θα δούμε. ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας λίγκας αυτού του πλανήτη. Top. Ξεκινάει η Super League. Όχι super, έπρεπε να τη λένε super duper league, Ναι, θεωρώ εγώ. Super Duper, Εντάξει, ήταν πολύ Άντε, γεια. μπροστά. Έχει κανείς άλλος Super Duper League? Όχι. Όχι, δεν Μόνο έχει. εμείς θα Μόνο είχαμε. εμείς. Σε αυτή τη Super λοιπόν λίγκα, σήμερα στις 7 και 4 είναι ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λαμία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κόντρα σε όλους, κατάφερε Ναι. και πήρε το διπλό στην Ξάνθη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και Εγώ πολύ. συγκινήθηκα πολύ με το κλάμα από το Ναι, γιατί παιδί. είναι μικρά παιδιά. Ναι. Δηλαδή, σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά που Ναι, λέμε. για είναι Δεν παιδάκια. χωράνε, είναι παιδιά. Δηλαδή, μόνο και μόνο που φοράν αυτή τη φανέλα, η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος, Ναι, έτσι. εννοείται. Και πάνω σε αυτές τις ψυχολογίες, τις παιδικές ουσιαστικά ακόμα, είναι νεαροί. Βασίζεται μια ολόκληρη ομάδα και κόσμος στο να καταφέρουν να βγάλουν αυτή τη δύσκολη χρονιά, δεδομένων και των παράπλευρων διοικητικών που γίνονται στον Παναθηναϊκό. Για μένα ήταν πολύ δυνατή η σκηνή αυτή με τα δάκρυα. Ναι. Και πολύ ωραίο και τον γκολ. Ναι, πολύ ωραίο Το γκολ, είδα όλο το ισχύει. παιχνίδι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Λαμία, εγώ θα πάω με τον Άσο.
Κι εγώ ξεκάθαρα. Κι εγώ ξεκάθαρα, γιατί πλέον είμαστε γυναίκες συναισθηματικά, θα Ναι, το ναι, λέμε. ναι, Με ναι, τα ναι. παιδιά, με τον Άσο. Λοιπόν, 9,5, δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Και η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται στην Τρίπολη. Εδώ με Η τι θα Τρίπολη, πας? η οποία εδώ θα πάω με τον Άσο επίσης. Θυμάμαι και από πέρυσι που η Τρίπολη κατάφερε και έκοψε βαθμούς από όλους. Από όλους όμως, Από ναι. όλους. Θα πάω με τον Άσο. Εγώ θα πάω με Συναισθηματικά. το Θα μου χ. πεις τι εύχεσαι. Φυσικά και το εύχομαι. Αλλά πιστεύω πραγματικά και με την εικόνα που είχε η Τρίπολη και στην Τούμπα, πιστεύω ότι αν το χτυπήσουν κανονικά το μάτς μπορούν να πάρουν τον Άσο. Ναι. Εγώ το βλέπω και λίγο χ. Και με χαμηλό σκορ. Με χαμηλό το βλέπω, ναι. Δηλαδή, αν βγει το χ, πιστεύω 1-1. Μάλιστα. Εκεί, εκεί είμαστε. Και σημεία δίνει ακριβώς η Ειρήνη Σε Φράσκου. παρακαλώ. Και ταυτόχρονα στην Αθήνα ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Ξάνθη. Η Ξάνθη, η οποία δεν ξεκίνησε και πολύ καλά στην έδρα της. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι εύκολα Αυτό Ατρόμητος. και αυτό, δηλαδή τρεις Έχεις άσους ευθύνη μου να κουλούρι. παίξεις ένα δελτίο. Ναι. Έχεις ευθύνη μου κουλούρι, δεν μας σας τίποτα. Έβαλε και το πρώτο γκολ του πρωταθλήματος για φέτος. Και το πρώτο γκολ και δύο γκολ και... Εντάξει. Μπράβο στο παιδί. Τρεις άσεις σήμερα. Έτσι το βλέπεις εσύ. Άντε, εσύ άσο, Νωρίς. χι άσο. Ναι. Ωραία. Αύριο θα πούμε το αυριανό Αύριο, πρόγραμμα. Είναι, αύριο τα παίζει καλά. Άρης και ΠΑΟΚ ταυτόχρονα. Ωραία. Ο Ταυτόχρονα. Άρης θα παίξει το Καφτατζόγλιο, να το πούμε και αυτό, 7 και 4, γιατί οι φθήνοντες των Κιτρινόμαυρων αποφάσισαν ότι θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν τον καινούριο Χλωτάπητο, οπότε αυτός ο αγώνας, τώρα δεν ξέρουμε για τους επόμενους, Ναι. αλλά αυτός θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Μεσολαβεί και η Ναι, και διακοπή, διακοπή λογικά θα οπότε έχει στρώσει. ναι, βολεύει. Και ο Ολυμπιακός αύριο και ο ΠΑΟΚ αύριο και ο Λεβαδιακός. Ναι. Αυτοί είναι οι αυριανοί Έλα τώρα αγώνες. αυτή η Έχουμε αγώνα τελευταία για τη αγώνα. Α, και Δευτέρα. ο Όφι παίζει Και ο αύριο. Όφι. Και αυτός αύριο. Ναι, δεν έχουμε αγωνιστική. Όχι. Τι. Αύριο παίζουν οι τρεις, Άρης, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Και τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια στις 9.30, Λεβαδιακός και Αυτό τη Πανετολικός. Δευτέρα γιατί το έχουν κάνει φέτος 9.30 ώρα. Το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν ήταν πέρυσι 9.30 τα Όχι βραδινά. βέβαια. Πέρσι Δευτέρα δεν είχε τόσο αργά παιχνίδι. Νομίζω ότι τη Δευτέρα ήταν 7.30 ο Ναι. αγώνας που είχε. Άλλο το χειμερινό ωράριο. Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα με την Ευρώπη που θέλει να καταργήσει το θέμα της αλλαγής ώρας, έτσι. Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Πανευρωπαϊκά. Η ιστορία με την αλλαγή ώρας είχε ξεκινήσει κάπου στο 1800, ξέρω εγώ. Και οι λόγοι ήταν για εξοικονόμηση ενέργειας. Το χειμώνα δηλαδή να βραδιάζει και ο κόσμος να είναι ακόμα στη δουλειά, ώστε να μην χρειάζεται να καίει περισσότερο ρεύμα στο σπίτι του. Ήταν ενεργειακοί λοιπόν οι λόγοι. Η Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ, ο Γιούνκερ, πολύ φίλος μας. Είναι έτοιμος να το φέρει στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος έβλεπα χθες τις ειδήσεις, ώστε να ψηφιστεί αυτές τις μέρες σαν Ευρώπη και συζητιέται το αν θα δοθεί στις κατατόπους χώρες η δυνατότητα να το περάσουν και από το δικό τους κοινοβούλιο, από τη δικιά τους βουλή, να καταργηθεί τελείως η αλλαγή ώρας και μάλιστα να κρατήσουμε τη θερινή, που σημαίνει ότι ο κόσμος που σχολάει στις 6 το απόγευμα να έχει περισσότερο χρόνο με το φως της μέρας για προσωπικό χρόνο. Θέλω να σου πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε δημοψηφίσμα, σε polls που έχουν γίνει, σε δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ υπέρ. Τα ποσοστά είναι συντριπτικά υπέρ της στις υπόλοιπες κατάργησης. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυτή τη μουντίλα και είναι έτσι και γύρω από τις 3 ώρα το μεσημέρι, λες και είναι Ωραία, αλλά απόγευμα. Οπότε φαντάσου σου τώρα λέει, να έχουν και τη χειμερινή. ναι, οπότε σου λέει ότι όσο μπορούμε να βλέπουμε φως. Μπράβο. Και επειδή όλα αυτά δεν θα περάσουν έτσι με απλά ένα θέλω, ναι. Έχουν γίνει τα τελευταία 10-12 χρόνια και πολλές έρευνες από μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία συνδέουν την αλλαγή ώρας, τη χειμερινή, με αυτοκτονίες, με καρδιακά, με εγκεφαλικά, με τις πρώτες μέρες αμέσως μετά την αλλαγή σε χειμερινό ωράριο, να έχουμε μεγάλες αυξήσεις σε αυτοκτονίες, ας πούμε. Έχει βγει από τις έρευνες αυτές ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη μετά την αλλαγή ώρα στο φθινόπωρο έχει παρατηρηθεί αύξηση 10% σε καρδιακές προσβολές. Δηλαδή 10% παραπάνω, όχι ότι το 10%. Ναι, κατάλαβα. Είναι μεγάλες οι διαφορές που συνοδεύουν την αλλαγή σε χειμερινό ωράριο. Έξε, εμένα θα μ' άρεσε να είμαστε μόνο θερινό. Και εγώ γιατί δεν νομίζω ότι χρησιμεύει και κάπου.
Δηλαδή. Παλιά βοηθούσε. Ναι. Τώρα οι έρευνες δείχνουν ότι δεν βοηθάει πουθενά. Αντιθέτως, έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εγώ που, θα ξυπνά, που ξυπνά 6,5 ώρα για να πάω στη δουλειά. Όταν ξυπνάω 6,5, άμα περάσει το νομοσχέδιο. Θα είναι λίγο πιο αργά. Θα είναι ακόμα 6,5. Ενώ το χειμώνα θα σηκωνόσουν μετά την αλλαγή ώρα 5,5. Δηλαδή, που είναι θα σκοτάδι. Έχει πιο πολύ φως το πρωί. Ωραία, θα ψηφίζω κι εγώ. Ναι. Κι εγώ ναι θέλω. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Οι περισσότεροι. Να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι μόνο που έχει μείνει ακόμα αυτό το θέμα. Ναι. Στις υπόλοιπες υπήρους και χώρες δεν ισχύει το θέμα της αλλαγής ώρας. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα πρωτοσέλιδα. Πάμε εσύ θα πάρεις All About Us, εγώ θα πάρω Φόρτζα. Λοιπόν, 4 θρίλερ στο φινάλε έχει πρωτοσέλιδο σήμερα η Φόρτζα. Δανεικός στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο ο Νίκος Καρέλης. Καταλυτική παρέμβαση του Γιώργου Σαββίδη. Όλο το παρασκήνιο των υποθέσεων Πρίγιοβιτς, Πέλκα και Μάρκοβιτς. Ανάλυση. Το ταμείο γεμίζει και στο Europa League. Τα έσοδα του ΠΑΟΚ, τα κέρδη και ο μεγάλος στόχος. Ράσβαν Λουτσέσκου, ο Μίστερ 77,1%. Υπάρχει μια ειδική ανάλυση στη Φόρτζα που δείχνει τα ποσοστά, το χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται στον πάγκο του δικεφάλου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ιστορία επαναλήφθηκε, τον απέκλεισαν οι αδυναμίες του, ένα πάθημα που δεν έγινε μάθημα. Διαιτησία άρχισαν τα όργανα, οι πιέσεις και οι εντυπώσεις. Ρετρό. Όταν ο ΠΑΟΚ πάει Νέα Σμύρνη για το αυριανό παιχνίδι, έτσι. Ποδόσφαιρο γυναικών, νέα εποχή με ίδιους στόχους. Τέτα τέτ με τον Τάσο Γάτσι, θέλω να ζήσω το παλατάκι. Μπάσκετ, Phil Goss, θέλει φινάλε με τίτλο. Κορτσάιτ, τι έγινε με Χαραλαμπόπουλο, Γιάνκοβιτς, αλλά και Μπόμπι Νάιτ. Οι απαιτητικές εβδομάδες από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Ο Γαλαξίας των Αστέρων, η ισόβια πρωταθλήτρια και η παρέα του Παρτιζάνου στο δρόμο του ΠΑΟΚ για Τσέλσι, Μπάτε Μπορίσοφ και Βίντι. Διαβάζουμε Φόρτσα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι μια εφημερίδα που την παίρνεις και θες σίγουρα Σήμερα την παίρνεις και διαβάζεις όλο το Σαββατοκύριακο. Γιατί έχει μέσα. Είναι μεγάλα τα θέματα. Την κρατάς πιο περιοδικό. Ναι, ναι. Ειδικά τώρα που αναλύει τους αντιπάλους. Ναι. Θα πάρουμε λοιπόν και σήμερα τη Φόρτσα για να διαβάσουμε. Πάμε να μας πεις και την Άρης είσαι. Άρης είσαι. Χουλιάν Κουέστα. Θα κοιτάξουμε στα μάτια όλες τις ομάδες. Η Φέστιο. Ναι, ο λαός του Άρη γεμίζει το καφτατζόγλιο και στέλνει το μήνυμά του. Ναι. Με την ίδια συνταγή, χωρίς αλλαγές η κυτρινόμαυρη κόντρα στη Λάρισα. Ανακοίνωση της ΠΑΕ. Στηρίζουμε τον Άρη μας χωρίς παρεκτροπές. Πέντρο με Βίτορ, τη Λάρισα, έτσι. Ναι, ναι. Πέντρο Βίτορ, welcome to Aris FC. Πήρε και Βίτορ. Μαέστρος. Με το καλημέρα στις καρδιές των φίλων του Άρη, ο Μπρούνο Γκάμα. Προσθήκες με ποιότητα. Δεν φοράς τα γυαλιά σου σήμερα, ας πούμε. Προσθήκες με ποιότητα. Μάλλον εσύ βλέπεις καλά. Μιλάει για τον, φυσικά για τον Σιώπη και τον Μαρτίνες. Οπότε παίρνουμε και την Άρη Σίσε για να ενημερωθούμε για όλα για τον Άρη εφόλης της ύλης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Διαβάσαμε και την απάντηση του Παναγιώτη Κονέ. Έχει βγει και το βίντεο, φυσικά δεν γίνονταν να βγει χθες. Το βίντεο για Καρέλη. 12 παρά 10. Ανακοινώθηκε στο παρά 10 η μεταγραφή πραγματικά του. Πραγματικά στο παρά 10. Παρά 9. Στο παρά 1 να το ανακοινώσει. Ήταν παρά 9 και 51 νομίζω βγήκε η μεταγραφή. Το ΠΑΟΚ TV σήμερα παρουσιάζει ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του νέου μεταγραφικού αποκτήματος. Είπαμε είναι ο Νίκος Καρέλης. Είναι το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές. Περιμένουμε τώρα και τον τρόπο με τον οποίο θα ανακοινωθεί. Και αυτό θα σου έλεγα τώρα. Οι πρώτες δηλώσεις. Έχουμε δηλαδή... και απαιτήσεις τώρα μετά τον ακόμα ναι. και τον Βέρμπ. Δεν γίνεται να σε αφήνουν έτσι. Αυτό. Έχει γίνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο βίντεο παρουσίασης του Τσούμπακ Πομ, το οποίο έβαλε τον πύχη 2 μέτρα ψηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Και από τη μουσική και από τη σκηνοθεσία, το βίντεο, και τα καλώς είπε. Καλώς ήρθε ο Σακ Πομ. Μπράβο. πρέπει να βοηθάει και ο παίκτης. Ναι, τώρα εντάξει, άμα ο άλλος πάει με το ζόρι να το κάνει και ναι. δεν θέλει και δεν είναι. Άμα το διασκεδάζει όμως. Όχι, όχι, βοήθησε. Και ο Βέρμπλουμ. Και ο Βέρμπλουμ. Το do it yourself. Ότι τα κάναμε εμείς όλα, τώρα πάρε εσύ την κάμερα και κάνε το do it yourself project να κάνεις. Και εκείνο με τη μουσική του, το ιδιαίτερο στυλ του ο βίντεο. Ο Βέρμπλουμ που είναι καλαρέστηκε. Όλο φωτογραφίες είναι και από εδώ και στην Τούμπα. Αυτό και... το καλαρέστηκε. Πόσο το σαλονικαιωτικό. Ναι, καλαρέστηκε και οι δύο πιο σαλονικαιωτικές λέξεις που τις έχω πει σε.
σε Αθηναίο και μου έχει πει ότι τι είναι αυτό. Ναι. Είναι το καλαρέστηκε ναι. και το ρεμβάζω. Δεν ξέρω το ρεμβάζω. Και πώς το λένε αλλιώς το ρεμβάζω. Το ρεμβάζω είναι κοιτάω τη θέα, ρε παιδί μου, λέω. Τι... Εμείς τα. Γιατί είμαι και μισή από ποντιακή καταγωγή, λέμε και το αγναντούμ. Δεν το λένε ούτε το αγναντούμ. Όχι, ούτε αυτό. Ρεμβάζω, αγέλεση. Α, καλά, ο άλλος είναι αγναντούμ. Πώς το λέτε, δηλαδή, κοιτάω, κοιτάω, λέω, δεν είναι ρεμβάζω. Δεν είναι το ίδιο με το ρεμβάζω. Είδες, εμείς έχουμε μία λέξη για πλούσια, κάθε πράγμα. Πλούσια θεσσαλονικιώτικη διάλεκτος. Είναι σαν το, πιάσε μου λίγο το τέτοιο που το τέτοιο μπορεί να εννοείς 100.000 διαφορετικά αντικείμενα, έτσι. Δηλαδή, το τέτοιο είναι μόνο σε εμάς. Ξέρεις ποιο άλλο δεν λένε, το πάνε. Πήγαινε, λένε. Α, λένε πήγαινε. Ναι. Μιλάω με φίλο από Αθήνα και κανονίζουμε το πώς θα τον παραλάβω από το αεροδρόμιο. Τελικά δουλεύω και δεν μπορώ να πάω να τον πάρω. Και του λέω πάνε, πάρε ένα ταξί. Μου λέει τι θα πει πάνε. Πες είναι η προστακτική του. Ναι, είναι το πήγαινε. Εμείς το λέμε πάνε. Δεν είναι ορθό, σίγουρα. Καλά, ναι, δεν είναι. Σίγουρα. Απλά είναι από τις λεξούλες που χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι. Ποιητική αδεία. Ναι, ποιητική αδεία. Ήρθε μετά και του Αλίν Τόσκα, γιατί λέγαμε για τις ωραίες παρουσιάσεις. Ο Αλίν Τόσκα μίλησε πριν τον αγώνα μας με την Μπενφίκα, εκεί που δίνουν κάτω ναι. κάποιοι παίκτες έτσι που μιλάνε. Τι συμπαθητική φυσιογνωμία ναι. είναι αυτός. Σου βγάζει μια ευγένεια. Πρώτο, μου θυμίζει το Σωτήρι Νίδη χωρίς λόγο. Δηλαδή, το είπες και την ναι, προηγούμενη εβδομάδα. Πάλι που τον έβλεπα, πάλι αυτόν μου θύμισε. Σου βγάζει κάτι ευγενικό, Αλήν. Παιδιά, βγάζει μια τέτοια ευγένεια που θα θες να το ρωτήσεις κάτι κακό και θα λες ότι μήπως να μην κρίμα το στενοχωρήσω το παιδί. Θυμάσαι πως έγινε η παρουσίαση με Twitch. Ναι, με τα Twitch. Κάνανε Twitch στην ομάδα του, μπορούμε να το πάρουμε. Ναι. Μας αρέσει. Πάρτε τον, ωραία, τον υπογράψαμε. Μένει τώρα να δούμε πώς θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του Νίκου Καρέλη. Να σου πω κάτι. Άμα είχαμε Παναγιώτη Ερωνιάδη, εσύ φταίς. Ναι. Γιατί έχεις δημιουργήσει προσδοκίες. Και ξέρεις ότι εμάς, οι δικοί μας, είναι και ευγενείς άνθρωποι στην ΠΕ. Άμα ήταν τίποτα άλλο, θα μπορούσα να κάνω κανένα βίντεο. Πολύ δεικτικό. Είσαι κακοπροαίρετη, τουλάχιστον. Συγγνώμη, δεν είδαμε τέτοια, τουλάχιστον. Είδαμε τέτοια βίντεο φέτος στο μπάσκετ να κάνουν. Άσε, τα είδαμε κι αυτά. Αλλά δεν ξέρω τι λέει η κοπελίτσα εδώ αλλά δίπλα. Σου λέω, αν είχαμε στην ΠΑΕ άλλα άτομα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ δεικτικό βίντεο. Αλλά επειδή ξέρουμε τι άτομα έχουμε. Δεν βλέπουμε κανέναν κορίτσι. Ναι. Εμείς θα παρουσιάσουμε τον παίκτη. Ξέρεις ποιος ακολουθεί τώρα, μπορείς να τον παρουσιάσεις. Ποιος? Ο κύριος Γιώργος ο Συρίγος. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ένας απλός παρατηρητής. Εδώ στην παρέα σας, να κάνει το δικό του σοου. Μετά το δικό μας, ας ακολουθήσει και ένα grand show. Ο ένας και μοναδικός, λοιπόν, Γιώργος Συρίγος, ακολουθεί στην παρέα μας εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Σωτήρη, θα είσαι αύριο? Με Σωτήρη Δασκαλάκη, λοιπόν, αύριο. Σκέψου και εσύ αν θα έρθεις αύριο το πρωί. Το μπορεί να περάσω. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο κανονικά στις 10 για 1-2 ώρα μπουγάτσα με hangover. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.